όλους σας. Καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να είναι πραγματικά καλή η σημερινή ημέρα. Όνομα και πράγμα να είναι η ευχή. Δηλαδή, Άρη Πορτοσάλτε, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Ο Πάνος ο Σόκος επίσης από την Ελευθεροτυπία. Καλώς μας ήρθε εδώ. Πώς σας αφήσαμε χθες? Σας αφήσαμε χθες στην αναζήτηση του Πρωθυπουργού. Όπως σας αφήσαμε, σας βρίσκουμε. Ακριβώς την ίδια κατάσταση σας παραλαμβάνουμε και σήμερα. Να κάνουμε παρέα τις επόμενες τρεις ώρες, να δούμε αν θα δοθούν σήμερα οι απαντήσεις. Διότι στις 12 περιμένουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 12. Και εκεί τι αναμένεται? Μάλλον το τελευταίο, πάνω. Κοντός ο ψαλμός Αλληλούια. Σε δύο ώρες θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένεται η παρέτηση της κυβέρνησης του Γιώργου. Να ακουστεί αυτή η λέξη παρέτηση, εν πάση περιπτώσει. Από κάποιον. Από τον Πρωθυπουργό, δηλαδή από τον κύριο Παπανδρέου, και να προχωρήσουμε. Θέλει να ακούσει από προχθές ο κύριος Σαμαράς, βεβαίως, για να δώσει την συνένεσή του στο σχηματισμό αυτής της νέας κυβέρνησης. Με άλλες λέξεις που απαγορεύεται ο ίδιος να πει, ωστόσο. Βεβαίως, έτσι δεν παραχωρήσετε λέξη στην κυβέρνηση αυτή, για παράδειγμα. Αυτά είναι και τα προβλήματα που προέκυψαν χθες. Ο κύριος Σαμαράς είναι σαφές ότι έκανε χθες μια υπαναχώρηση από την προχθεσινή συμφωνία ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έδειξε χθες ότι δεν θέλει να λερώσει τα χέρια του με μια κυβέρνηση η οποία θα υπογράψει ένα νέο μνημόνιο. Και άρχισε χθες να επαναχωρήσει σημείο προς σημείο. Λοιπόν, πριν δούμε τώρα αναλυτικά τι ελπίζουμε, πού ποντάρουμε, τι πιστεύουμε, τι λένε οι ξένοι για μας, διότι έρχονται και οι απαιτήσεις και για υπογραφές και για εγγύησεις, θα ήθελα να δούμε, προκειμένου να καταβληθεί η επόμενη δόση, μας ζητούν να υπογράψουν τα δύο μεγάλα κόμματα, να βάλει υπογραφή δηλαδή Παπανδρέου και Σαμαράς, προκειμένου να καταβληθεί η επόμενη δόση. Διότι άνθρωποι. Αυτή είναι μεγάλη είδηση τη θεσμική βλέπουν να τρελαίνονται με αυτά που συμβαίνουν εδώ. Πάμε τώρα να δούμε πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς όλα αυτά φαίνονται στα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων. Διότι στα ξένα πρωτοσέλιδα, στο διεθνή τύπο, δεν είμαστε πια πρώτη-πρώτη είδηση. Είμαστε στο πρωτοσέλιδο, αλλά κεντρικό θέμα σε κάθε εφημερίδα του κόσμου είναι η Ιταλία πια. Και αυτό έχει τη σημασία του και έχει και τις επιπτώσεις του και στην ελληνική. Μπορεί να είμαστε σαν το Μιτσάρα πίσω από την Ιταλία. Mm. Πάει και χώνει κεφάλι. Μπορεί να είμαστε εκεί. Α, σου τι είπε τώρα. Πε τη Μαυρίλα, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ο Μιτσάρα χώνεται λοιπόν. Αυτό το κεφάλι πίσω από την Ιταλία. Το χρέος της Ιταλίας αντιστοιχεί στο 25% του χρέους της Ευρωζώνης. Το χρέος της Ελλάδος αντιστοιχεί μόλις το 2-3% του χρέους της Ευρωζώνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη διαφορά μεγέθους. Σε παρακαλώ, λίγο σκέψου, σε παρακαλώ. Αυτό το λιθαράκι που είμαστε εμείς κάτω εκεί στην Ευρωζώνη. Αν φύγει εκεί το βράδυ. Πώς το λένε, στο θεμέλιο το ευρωπαϊκό, αν αυτό το λιθαράκι κάνει. Γέρνει η Ευρώπη, αν φύγει και η Ιταλία. Εάν την Κυριακή το βράδυ δεν γινόταν η προφορική αυτή η συμφωνία. Εχθές το πρωί, φαντάζεσαι, θα ήμασταν πραγματικά σαν το Μιτσάρα. Μπροστά η Ιταλία και από δίπλα εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Λοιπόν, βήμα σημειωτών ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Άγονες οι χθεσινές διαπραγματεύσεις. Σήμερα αναμένεται το όνομα του νέου Πρωθυπουργού. Βλέπετε και την παρουσία του κυρίου Βενιζέλου. Προσεγγίζει τον κύριο Σόιμπλε στο χθεσινό Eurogroup. Γραπτή δέσμευση, και αυτό κρατήστε αυτό το θέμα της ημέρας. Γραπτή δέσμευση από Παπανδρέου και Σαμαρά. Ζητεί η Τρόικα, ενώ η Ιταλία στη δίνει δημοσίου χρέους. Ανταρσία κατά του Σίλβιου Μπερλουσκόνη, ο οποίος αρνείται να παραιτηθεί. Ένα ακόμα μεγάλο θέμα, βεβαίως, για ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε περάσει στο Έθνος. Εδώ και τώρα, κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Εξαντλήθηκαν οι αντοχές της χώρας και της κοινωνίας. Μπρος πίσω Σαμαρά για τη συνένεση και παιχνίδια μέχρι την τελευταία στιγμή. Επιτακτική ανάγκη για κυβέρνηση με ισχυρό πρωθυπουργό και ικανά στελέχη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του Έθνους. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Προσωρινή κυβέρνηση μακράς διαρκείας. Επικίνδυνα παιχνίδια στο όνομα της σωτηρίας της χώρας. Οι Ευρωπαίοι σπρώχνουν για συγκυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία διευκρινίζει: η κυβέρνηση είναι περιορισμένη σε εντολές και χρόνου. Θα διαχειριστεί τα αποτελέσματα της συμφωνίας και θα πάει σύντομα σε εκλογές. Ο Παπανδρέου θέλει στο Μαξίμου, τον άνθρωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί κόλλησαν οι περιπτώσεις Παπαδήμου και Διαμαντούρου. Φεύγουμε από τον Ελεύθερο για να δούμε μαζί την Ελευθεροτυπία. Από τον Ελεύθερο Τύπο για να δούμε την Ελευθεροτυπία. Απαιτούν δήλωση μνημονιακών φρονημάτων. Παπανδρέου, Σαμαράς δεν βρήκαν πρωθυπουργό. Νέο τελεσίγραφο Βρυξελών είναι ο κεντρικός τίτλος. Και για να δούμε και πάνω-πάνω τα άλλα θέματα, εκτός από τα πολιτικά, στην Ελευθεροτυπία. Δύο δήμοι ακόμη στο μέτωπο, δεν πληρώνω το χαράτσι. Πρόκειται για τους δήμους Κορυδαλού και Ηλίου, που προσθέθηκαν στο δημοτικό άξονα που διαμορφώνεται πλέον κατά του χαρατσιού της ΔΕΗ, λέει η εφημερίδα. Και πολυκατοικίες, 50% μειώθηκαν οι παραγγελίες για πετρέλαιο, που να βρει χρήμα ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο. Ευτυχώς ο καιρός ακόμη, τουλάχιστον στη Νότια Ελλάδα, είναι σύμμαχος, όπως και να το κάνουμε. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι χειρότερα τα πράγματα. Πάμε να δούμε τον αδέσμευτο τύπο. Εμπλοκές στο σχηματισμό της μεταβατικής κυβέρνησης. Θρίλερ με την επιλογή πρωθυπουργού ανάμεσα σε Παπαδήμο, Διαμαντούρο και Ρουμελιώτη.
Και περνώ στα νέα για να δούμε τις δύο υπογραφές. Βλέπετε και τις χειρόγραφες υπογραφές. Γιώργος Παπανδρέου, Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου από τη μία. Αντώνης Σαμαράς, η υπογραφή η δεύτερη. Βρυξέλλες ζητούν εγγυήσεις από Παπανδρέου Σαμαρά. Υπογράψτε και οι δύο για να πάρετε τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλλον βλοσιροί χθες στις Βρυξέλλες είναι η Λεζάντα, ο υπότιτλος στη φωτογραφία που βλέπετε. Σόιμπλε και Βενιζέλο. Στην βραδινή είμαστε. Ad hoc κυβέρνηση συνεργασίας είναι ο κεντρικός τίτλος. Ανακοινώνεται σήμερα ο νέος πρωθυπουργός, πρώτη σελίδα στην εφημερίδα. Στο ριζοσπάστη, λαϊκό μέτωπο ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων, απάντηση στην κυβέρνηση Μαύρου με τόπο κεφαλαίο αστικών κομμάτων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλοι στο συλλαλητήριο την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στην Ομόνια. Η Αυγή κυκλοφορεί με τίτλων Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κρύβουν τη γύμνια τους. Ενώ η Εστία, το άρθρο της σήμερα με τίτλο Ανεπανόρθωτη εθνική ζημιά, η πολιτική διασύρουν τη χώρα στο εξωτερικό. Να δούμε και την Εσπρέσο για να κλείσουμε με αυτή όπως κάθε μέρα. Μαθήματα ζωής και ανθρωπιάς από τον Master Chef, το άγνωστο πρόσωπο του Λευτέρη Λαζάρου και η βοήθειά τους όσους έχουν ανάγκη. Λοιπόν, είδαμε τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και έρχομαι κατευθείαν να δω τι λέει και το ρεπορτάζ, αλλά και ποιες είναι και οι απόψεις, όχι μόνο του Πάνου Ζόκου και του Άρη Πορτοσάλτε που είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Θα μιλήσουμε και με την Έλτη Τριανταφύλου που θα τη συναντήσουμε στην αίθουσα ειδήσεων. Θα πάμε όμως πρώτα απ' όλα στην Ουάσιγκτον να συναντήσουμε το Θάνατο Δημάδη και να το ρωτήσω στα αεροπλάνο για την Ελλάδα. Ποιοι έχουν μπει μέσα, Θάνο, και τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, καταρχήν έχει πει ο κύριος Ρουμελιώτης. Ξεκίνησε μια εφημολογία χθες το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, ότι ο κύριος Ρουμελιώτης είναι μεταξύ των προτινόμενων και συζητούμενων μεταβατικών πολιτικών. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι ο κύριος Ρουμελιώτης είχε ήδη ένα προγραμματισμένο ταξίδι για την Ελλάδα, για την Αθήνα. Το είχε ήδη από χθες το πρωί ή το είχε ήδη από νωρίτερα. Είναι πιθανόν να έχει επισπευθεί το ταξίδι του αυτό κατά 1-2-24 ώρα. Μάλιστα. Βέβαια, ο λόγος δεν είναι γνωστός για ποιο λόγο επισπεύθηκε το ταξίδι του και αν τελικά είναι πράγματι μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται για την μεταβατική πρωθυπουργία. Κυριακή κοντή γιορτή όμως θα δούμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο κ. Ρουμελιώτης, το όνομά του που αρχικά διαδόθηκε ότι είναι μεταξύ αυτών των συζητούμενων πιθανοτήτων, είναι γιατί ο κύριος Ρουμελιώτης είναι πράγματι ένας από τους πολύ στενούς και προνομιακούς συνομιλητές με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πολλοί εκτιμούν ότι η παρουσία του στη συγκεκριμένη συγκυρία θα ήταν καθοριστική σημασίας για την προώθηση και των συμφερόντων της Ελλάδας, αλλά και για την ομαλοποίηση κάποιων διαφωνιών που εμφανίζονται και αναφύονται στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Πόπι. Μάλιστα, Θάνο, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το κλίμα αυτό που μας μεταφέρεις. Να πάνω σε σένα κατευθείαν. Το όνομα του κυρίου Ρουμελιώτη έπαιζε χθες το βράδυ πάρα πολύ δυναμικά ως μια εναλλακτική, μια τελευταία λύση στο όνομα του Πρωθυπουργού μετά τις επιφυλάξεις, τις έντονες επιφυλάξεις που σύμφωνα με το ρεπορτάζ εξέφρασε στον ίδιο τον κύριο Παπανδρέου ο κύριος Παπαδήμας. Ο κύριος Παπαδήμος ήταν στην Αμερική, έφτασε χθες στην Αθήνα μέσω Φραγκφούρτης. Το ρεπορτάζ λέει ότι συναντήθηκε με τον κύριο Παπανδρέου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και εκεί πρώτον ζήτησε περισσότερο χρόνο, περισσότερη διάρκεια αυτής της κυβέρνησης. Ζήτησε πολιτική στήριξη και από τα δύο μεγάλα κόμματα, που σημαίνει ότι ζήτησε από τη Νέα Δημοκρατία να συμμετάσχει στην κυβέρνηση με πολιτικά στελέχη και ζήτησε και μια σχετική αυτονομία στην πολιτική που θα ακολουθηθεί. Η Νέα Δημοκρατία ήδη είχε βγάλει προς τα έξω ότι δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την κυβέρνηση με πολιτικά στελέχη και ότι δεν θέλει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, θέλει έτσι όπως ακριβώς είχε συμφωνηθεί, δηλαδή οι αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου. Επιμένει μόνο στην Δανειακή Σύμβαση, στο σχέλος του Δανείου και αρνείται να συζητήσει το μνημόνιο. Θέλει να δώσει ένα χαρακτήρα προεκλογικού σε αυτή την κυβέρνηση, μεταβατικού, με σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε να πάει σε εκλογές. Μάλιστα, τώρα. Εγώ περιμένω το μεσημέρι να δω τα χαρακτηριστικά της κυβέρνησης και τότε να πούμε τη γνώμη μας. Το ζητούμενο είναι πάντως. Νομίζω ότι αυτό κάνει ολόκληρη η χώρα. Κρατά μικρό όλα αυτά. Καλάθι, ακούει όλα όσα διαρρέονται, όλα όσα έρχονται ως πληροφορίες, αλλά περιμένει τις επίσημες. Θέλω να κάνω μια επισήμανση σε σχέση με τον πρόσωπο του κυρίου Ρουμελιώτη. Αν είναι αυτός τελικά ο κύριος Ρουμελιώτη, στην Ελλάδα ζούμε την εποχή του Δούνου του. Και ο κύριος Ρουμελιώτης είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Δούνου του. Δηλαδή, σαν να έχουμε έναν πρωθυπουργό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή ο συμβολισμός δεν είναι και ότι καλύτερος πάντως. Μάλιστα. Γενικώς Είμαστε όμως από την άλλη πλευρά σε μια περίοδο που η Ελλάδα, επειδή ακριβώς ο κ. Παπανδρέου δύο χρόνια δαπάνησε τα πάντα
την καλή μας διάθεση, τα χρήματά μας, την υπομονή μας, εξήντλησε ό,τι κεφάλαιο είχε παραγάγει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε διπλωματικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, διεθνές κτλ. Αλλά κυρίως όμως σε επίπεδο δαπάνης των ανθρώπων των ίδιων. Πει λοιπόν τα ισοπαίδωσε όλα. Σχεδόν σαν να πήρε το γόνο κάτω από κάτω, όπως κάνουν με τις στράτες. Λοιπόν, τώρα λοιπόν εκεί που φτάσαν τα πράγματα, εμείς δεν έχουμε άλλο περιθώριο γιατί όλα τα υπόλοιπα. Γόνο και σκέφτομαι την Αυστριακή Υπουργό Εξωτερικών που μιλάει για τις οικογένειες που κυβέρνησαν την Ελλάδα. Ναι, ξέρεις, οι συνειρμοί αυτές τις μέρες πας από το ένα θέμα στο άλλο με μεγάλη ευκολία. Ναι. Πολύ σωστά το λέει η κυρία από την Αυστρία, αλλά εμείς πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα 1.200.000 άνθρωποι σε πρώτη φάση και μετά κάποιοι άλλοι επίσης εκατομμύρια στη δεύτερη φάση υπερψήφισαν με διαδικασίες εκλογικές τους γόνους των ιδρυτών δύο μαγαζιών, των κεντρικών μαγαζιών της χώρας και μετά ταυτοχρόνως καταγγέλνουμε και την οικογενειοκρατία. Κοινωνία και πολιτική, που είμαστε το ίδιο πράγμα όλοι, γιατί από κάπου μαζί βγαίνουμε, οικοδομήσαμε μια αντίληψη. Okay, αυτή είναι η αντίληψη, λέμε πώς θα αλλάξει αυτή η αντίληψη. Mm-hmm. Αλλά τώρα το να διαπιστώνουμε εμείς απ' έξω την αντίληψή μας, την ξέρουμε καλύτερα εμείς. Εμείς καταγγέλνουμε την οικογενειοκρατία και αναζητούμε έτσι. Παπανδρέου και Καραμαλή για να τους ψηφίζουμε. Λοιπόν, το θέμα πάμε είναι που πάμε παρακάτω. Α, μπράβο, και μπορούμε να πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Και με ποιον θα πάμε παρακάτω. Και τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτός που θα μας πάει παρακάτω. Ελπίζουμε με σχολή πάνω, ελπίζουμε μέσα από μια διαδικασία. Καταρχήν, να θέλω να σημειώσω το εξής πράγμα. Καταρχήν, μπορούμε να ηρεμήσουμε για μία περίοδο να γίνει μια συγκεκριμένη δουλειά και μετά να πάμε σε εκλογές χωρίς να κυνηγιόμαστε στους δρόμους. Με συγχωρείς. Ποιους καλεί στην τάξη. Είμαι ο ελαχιστότατος για να καλέσω οποιονδήποτε σε τάξη. Να ηρεμήσουν οι δημοσιογράφοι, να ηρεμήσει ο κόσμος ή να ηρεμήσουν οι πολιτικοί. Η κοινωνία, όλοι μαζί, η κοινωνία. Κόμματα και πολίτες. Αν μπορούσαμε για μία περίοδο να ηρεμήσουμε, mm-hmm. προφανώς υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτό που γίνεται. Προφανώς σε μία δημοκρατία εκφράζεται από το ένα άκρο της μέχρι το άλλο άκρο της κάθε άνθρωπος που έχει όποια ιδεολογική αντίληψη έχει μέσα στο μυαλό του. Όμως, εμείς όμως, σαν σύνολο, θέλουμε μια κάποια ηρεμία, διότι η επένδυση πάνω στη βία, η επένδυση πάνω στην ταραχή, η επένδυση πάνω στο κλειστό μαγαζί, η επένδυση πάνω στην ακαταστασία. Και τα λοιπά είναι μια επένδυση, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή μπορεί να βγει στο όνομα της λαϊκής διαμαρτυρίας και να ισοπεδωθεί ή ο Γιώργος να φύγει με τα ελικόπτερα τις νύχτες από τη Βουλή και διάφορα τέτοια πράγματα που το φτάσαμε έως εδώ. Γιώργος Παπανδρέου, τέλος. Ναι. Η κοινωνία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ηρεμήσει και κατά πόσο μπορεί να ομαλοποιηθεί η κατάσταση όταν υφίσταται καθημερινά τόσο σκληρά μέτρα και όταν έχει μπροστά της μία δεκαετή λιτότητα η οποία θα γίνει και με τη σύμφωνη γνώμη όπως λοιπόν, να βάλω την κουβέντα και μία κυρία, να δούμε λίγο και μία κυρία πώς αντιμετωπίζει το θέμα γιατί ρεπορτάζ έχει Έλλη Τριανταφύλου. Καλημερίζω και τον Κώστα τον Σημεωνίδη από την Deutsche Welle. Θα πάμε σε λίγο εκεί. Έλλη. Καλημέρα, Πόπη. Κοίταξε, χθες είχαμε πολύ έτσι, περιορισμένη ροή πληροφόρησης από το επιτελείο του κυρίου Σαμαρά. Αυτό που μας είπαν χθες το βράδυ τελικά, όταν μάθαμε ότι διακόπτονται οι διεργασίες και θα ολοκληρωθούν σήμερα, είναι ότι αυτό συνέβη για τεχνικούς λόγους και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πλέον κάποια βασική διαφορά ανάμεσα στους δύο άνδρες. Δεν ξέρω αν αυτό επιβεβαιώνεται και από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Αυτό ήταν το τελευταίο που μας μετέφεραν συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά αργά χθες το βράδυ. Νωρίτερα χθες άφηναν να εννοηθεί ότι το κλίμα ήταν καλό, ότι έχει υπάρξει προσέγγιση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Παπανδρέου. Και ότι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού δεν είναι τελικά πρόβλημα για τον κύριο Σαμαρά. Το πρόβλημα, όπως είπε και ο κύριος Σόκος, είναι να μην υπάρχει συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας πολιτικών προσώπων σε αυτή την κυβέρνηση. Ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή, το μόνο που θέλει είναι να διασφαλίσει η ημερομηνία των εκλογών. Μάλιστα. Και τα δυνατόν λιγότερα για ως έργο και ως αποστολή αυτής της μεταβατικής κυβέρνησης. Πώς γίνεται τώρα να μιλάμε για συγκυβέρνηση όλοι εμείς, κυβέρνηση ενότητας, κυβέρνηση σωτηρίας και να μην υπάρχουν στην κυβέρνηση άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, να συναποφασίσουν δηλαδή. Προφανώς να πάνε δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνει. Εγώ μίλησα προηγουμένως ο Πάνος. Προφανώς και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι καθαρά πολιτική. Και δεν αρκεί η κοινοβουλευτική στήριξη. Πρέπει να έχει πολιτικά στελέχη και έμπειρα πολιτικά στελέχη από τα δύο κόμματα. Αυτό ζητάει η Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ζητάει η Ευρώπη μια και αυτό ζητάει και η πραγματικότητα. Όχι μεταβατική, για να είμαστε σαφείς. Εμείς το βαπτίσαμε μεταβατική και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος
έκανε το άλμα του, για να είμαστε ακριβοδίκοι. Και δεν είμαι σίγουρος και ο Γιώργος πόσο δεν θέλει. Δηλαδή, αυτοί ζητούν κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας. Ακριβώς. Εμείς το βαπτίσαμε μεταβατική. Και πιθανότατα με μεγαλύτερο ορίζοντα από αυτό που θέλουν εδώ στην Ελλάδα. Χωρίς χρονικό ορίζοντα. Και αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι παρά μόνο πολιτική κυβέρνηση, με έμπειρα πολιτικά στελέχη και από τα δύο κόμματα, για να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλιώς θα είναι μια φούσκα η οποία περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι αν υπάρχει αυτό το ασφικτικό χρονοδιάγραμμα 19 Φεβρουαρίου πάμε σε εκλογές, έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο όπου τα κόμματα το μόνο που θα κάνουν θα είναι να υποσκάπτει το ένα το άλλο και να ετοιμάζονται για τις εκλογές. Το ζητούμενο λοιπόν είναι στη Βουλή. Με την αντανάκλαση που όλοι γνωρίζουμε στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι. Δεν θα δουλεύει τίποτα δηλαδή. Ακριβώς. Ούτε στα Υπουργεία, ούτε στις υπηρεσίες, ούτε πουθενά. Έλλη, να μας δώσεις λίγο και τις προσκλήσεις που έχει απευθύνει ο κύριος Παπάνδρεου και στα υπόλοιπα κόμματα. Ακούσαμε χθες τον κύριο Καρατζαφέρη να του λέει ότι του έγινε τιμητική πρόταση. Ναι, του έγινε τιμητική πρόταση, αλλά ο κύριος Καρατζαφέρης επί τόσους μήνες καθημερινά μιλούσε για την ανάγκη συγκρότησης μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας και μόλις είδε τον κύριο Σαμαρά να αλλάζει γραμμή πλεύσης και να στηρίζει έστω αυτή τη μεταβατική με την έννοια της υπηρεσιακής κυβέρνησης, αυτό το χαρακτήρα που δίνει ο κύριος Σαμαράς, τώρα λέει απ' έξω εγώ για να μαζέψω τις αντιδράσεις από το χώρο της δεξιάς. Για αυτό να κάνει το 16% το δημοσκοπικό του ΣΥΡΙΖΑ και ναι, ο λαός. Αλλά αυτά όμως δεν είναι σοβαρά πράγματα. Παίρνοντας τους πικραμένους των δημοκράτες. Δεν μπορείς μήνες ολόκληρους να έχεις μια ρητορική που να καταλήγει στην ανάγκη για πολύ συγκεκριμένους λόγους εθνικούς συγκρότησης μιας τέτοιας κυβέρνησης με χαρακτηριστικά όπως αυτά που λέμε εμείς, όχι όπως αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς. Και μόλις αυτό πάει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να γίνει, να βγάζεις την ουρά σου απ' έξω, γιατί τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια να κερδίσεις ψηφαλάκια. Συνεπής υπήρξε κανείς, συνεπής με σαφήνεια σε μια συγκεκριμένη θέση μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε λίγο χάσει την μπάλα πια. Ο κ. Σαμαράς εγκλωβίστηκε ευθύς εξ αρχής σε μια λάθος θέση για ένα αστικό κόμμα διακυβέρνησης. Και τώρα, αφού έκανε το άλμα, πράγματι το έκανε, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Δέχεται επικρίσεις μέσα από το κόμμα του και από κάποιους, φαντάζομαι, συνεργάτες του, από έναν κύκλο ανθρώπων, οι οποίοι φαντάζομαι ότι θα επέμειναν σε αυτήν την εμπέδωση της σκληρής γραμμής. Αλλά σε αστικό κόμμα, δεν μπορεί να παίρνει αυτή τη θέση του εγκλωβισμού. Ας πούμε, υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Εγώ φερρυπίνω, η ανάγνωση που κάνω προς τον κύριο Σαμαρά είναι τώρα που εγκλωβίζεται. Τώρα βγαίνει. Ναι, ναι. Πώς δηλαδή το εννοείς αυτό? Ο κύριος Σαμαράς νομίζω ότι... Διότι είχε εγκλωβιστεί σε μια αντιμνημονία. Δεν μπορεί αστικό κόμμα να λέει όχι σε ένα πράγμα το οποίο θα ισχύσει. Θέλεις δεν θέλεις θα ισχύσει. Ο κύριος Σαμαράς... Κακώς φτάσαμε εδώ, αλλά θα ισχύσει. Ο κύριος Σαμαράς, αν ανατρέξουμε λίγο πίσω, θα δούμε ότι το Μάιο του 2010 η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καμία αντιπολιτευτική γραμμή. Και τότε ο κύριος Σαμαράς βρήκε το μνημόνιο, την αντιμνημονιακή ρητορική για να κάνει αντιπολίτευση. Εγκλωβίστηκε σε αυτή την αντιμνημονιακή ρητορική, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι και ο ίδιος να έρθει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Οι δεσμεύσεις είναι δεδομένες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέναντι στους δανειστές. Με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Παπανδρέου στο πρέπει μνημόνιο. Να απαντήσουμε πια το συνέπεια του κυρίου Παπανδρέου. Λίγο, ποιος μένει στο αντιμνημόνιο, ποιος μένει στην αντιπολίτευση, ποιος κρατάει τα μπόσικα? Μένει η αριστερά. Αυτή θα, και ίσως πάρει και τη λεοντή του πατριωτισμού κτλ. Γιατί θα μπουν και άλλες παράμετροι. Επί της ουσίας υπάρχει μια μικρή στρέβλωση του πολιτικού συστήματος με αυτή την συγκυβέρνηση. Γιατί είναι συγκυβέρνηση, θα είναι κυβέρνηση συνεργασία. Δεν θα έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θα έχουμε ουσιαστική αντιπολίτευση δηλαδή μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό είναι μια μικρή στρέβλωση του πολιτικού συστήματος σε αυτή τη φάση. Ας τα έκανε καλύτερα ο κ. Παπανδρέου. Για να δούμε και πού ήταν συνεπής. Έτσι όπως ο κύριος Παπανδρέου και δεν τα διάβασε σωστά ευθύς εξ αρχής, επιμένω από την περίοδο του μόλις πρωτοεξελέγει, και με εκείνο το λεφτά υπάρχουν, συν την λάθος ανάγνωση, εντελώς λάθος ανάγνωση μέχρι το Μάιο του 10, τα πήγε τα πράγματα λοιπόν εκεί που τα πήγε. Να ξανάρθω λίγο στο θέμα της ημέρας που είναι η εγγύηση από τη μία και το όνομα του Πρωθυπουργού βεβαίως από την άλλη. Επειδή κρατάμε μικρό καλάθι και άμα δεν γίνουν ανακοινώσεις, όρκο δεν παίρνουμε σε καμία των περιπτώσεων και επειδή έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά μας, θα μείνω λίγο σε αυτό που είπες. Είχε συνάντηση χθες ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου,
με τον κύριο Παπαδήμου. Στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή, στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, ναι. Εκεί που τον είδαν οι δημοσιογράφοι να πηγαίνει και νόμιζαν ότι πάει στο γυμναστήριο, εν ολίγης. Μπορεί να έκανε και στο γυμναστήριο και στη συνέχεια στη συνάντηση. Διότι πέσαν και φωτογραφίες, ευνηδιάστηκε το σύμπαν χθες. Νομίζω δεν το ξέρω. Σε αυτή τη συμφωνία κλειδώθηκαν οι καταστάσεις, κλειδώθηκαν οι λεπτομέρειες σε αυτή τη συνάντηση. Νομίζω δεν υπήρξε συμφωνία γιατί ο κύριος Παπαδήμος έθεσε κάποιες προϋποθέσεις για να λάβει. Και αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή να έχει άνεση χρόνου η κυβέρνηση, να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις της 26ης. Και όταν λέμε αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου, μιλάμε για ένα νέο μνημόνιο, μιλάμε για νέα σκληρά μέτρα με ορίζοντα δεκαετίας. Μιλάμε επίσης ότι θα ψηφιστούν όλες οι εκκρεμότητες του προηγούμενου διαστήματος. Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Όσα προβλέπει το μεσοπρόθεσμο. Όσα προβλέπει το μεσοπρόθεσμο, τα οποία θέλω να βάλω μια παράμετρο. Λέμε για νέα σκληρά. Μήπως μιλούμε για τα υπάρχοντα σκληρά. Μήπως δηλαδή αυτό το νέο. Δηλαδή, άρα λοιπόν πράγματα. Ξαναρχόμαστε. Συγγνώμη, Έλλη, συγγνώμη και πάνω. Μήπως λοιπόν ξαναρχόμαστε στις εκκρεμότητες που άφησε η κυβέρνηση Παπανδρέου, η οποία έκανε μισό βηματάκι, παίρναμε μια δόση, κορόιδευε τους Τροϊκανούς, φεύγανε οι Τροϊκανοί. Άιντε εδώ μετά άρχισε το παραμύθι. Κλείναμε μάτια δεξιά-αριστερά. Άιντε δεύτερη, το επόμενο τρίμηνο. Ξανά πάλι Τροϊκανοί εδώ, άιντε ο έλεγχος, άιντε ξανά τα ίδια. Λοιπόν, επί 18 μήνες η κυβέρνηση Παπανδρέου κορόιδευε τον εαυτό της, την Ευρώπη και την κοινωνία. Υπάρχουν και συγκεκριμένα μέτρα στο μεσοπρόθεσμο που πρέπει να γίνουν το 2013 και το 2014. Έλα, Έλλη, σε σένα. Υπάρχουν αυτά που πρέπει να γίνουν από το μεσοπρόθεσμο, που έχουν συμφωνηθεί και περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο και το αποτέλεσμα των οποίων θα κριθεί τους επόμενους μήνες, το Μάρτιο πιθανότατα. Και εκεί, αν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, ούτως ή άλλως θα υπάρξει ανάγκη για νέα μέτρα. Έτσι δεν είναι, κύριε Σόκο? Ακριβώς, ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως αυτό δεν ζούμε μέχρι σήμερα. Για τα νέα μέτρα είναι συνεχής. Δεν πετυχαίνουμε. Όσο αποτυγχάνουν και καινούργια μέτρα. Όσο αποτυγχάνουν τα προηγούμενα. Γιατί δεν επιτυχάνεται η πολιτική όμως. Γιατί έχει βάλει κάποια πολιτική να κάνει. Να δούμε πώς ακούγονται όλα αυτά στη Γερμανία. Κώστα Σημεωνίδη σήμερα στα πρωτοσέλιδα παίζει η Ιταλία πιο ψηλά από ό,τι η Ελλάδα. Και τι έγινε και στην επικοινωνία που είχε Μέρκελ Παπανδρέου? Λοιπόν, καταρχήν η Ιταλία φυσικά είναι το πρώτο θέμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε δεύτερη μοίρα, γιατί υπάρχει τεράστια αγωνία και εδώ στη Γερμανία για τη σύνθεση της νέας ελληνικής κυβέρνησης και κυρίως των επικεφαλής της, αλλά και αγωνία για την επόμενη μέρα. Να σας μεταφέρω μερικούς χαρακτηριστικούς τίτλους σημερινών δημοσιευμάτων. Ποιος και πότε, τελευταία πράξη για τον Πρωθυπουργό Παπανδρέου με ερωτηματικό και το όνομα αυτού αναμένοντας τη νέα κυβέρνηση και τακτικισμοί μέχρι τη νίκη. Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε πάντως πριν από λίγα λεπτά ότι φαίνεται ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια νέα κυβέρνηση. Υψηλόβαθμος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα που δεν κατονομάζεται, δήλωσε προς το πρακτορείο πολύ χαρακτηριστικά: ελπίζουμε να έχουμε σήμερα μια νέα κυβέρνηση. Τώρα, επικρατέστερος για την Πρωθυπουργία θεωρείται εδώ ή θεωρούνταν ο Λουκάς Παπαδήμος, καθώς πολλά ρεπορτάζ εδώ επισημαίνουν στο μεταξύ ότι ίσως η υποψηφιότητά του να έχει καταρρεύσει στο μεταξύ εξαιτίας των αξιώσεων του, κυρίως όσον αφορά τη στελέχωση της νέας κυβέρνησης και με πολιτικά πρόσωπα. Οι Ευρωπαίοι ζητούν εγγυήσεις και ο Παπαδήμος θέτει τους δικούς του όρους, έγραφε πριν από λίγο η Zeit Online. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι το όνομα του κυρίου Ρουμελιώτη δεν παίζει πολύ ψηλά εδώ στη Γερμανία, ούτε χθες, αλλά ούτε και στα σημερινά σχόλια, στις σημερινές αναλύσεις των Γερμανών συναδέλφων. Πίσω από τις γραμμές διαβάζουμε, αν θέλετε, μία συμπάθεια προς το πρόσωπο του κυρίου Παπαδήμου, καθώς είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ξέρουν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τον εμπιστεύονται κιόλας εδώ στη Γερμανία, κυρίως μετά τη θητεία του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάντως, πέραν των όσων αναμένουμε σήμερα για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, ορισμένοι αναλυτές που όπου προχωρούν εδώ ήδη ένα βήμα παραπέρα και στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα και θέτουν δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, κατά πόσον θα είναι υπό τις παρούσες συνθήκες η νέα αυτή κυβέρνηση να φέρει σε πέρα στο εξαιρετικά δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, και δεύτερον, και ίσως και σημαντικότερον, εάν και σε ποιο βαθμό τα δύο μεγάλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, θα συμβάλλουν στο έργο της νέας κυβέρνησης και δεν θα αφοσιωθούν απλά στον προεκλογικό αγώνα.
Μάλιστα, οι απαντήσεις έχουν αρχίσει να δίνονται ήδη. Ο κόσμος τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνεται. Ότι απαντήσεις αρχίζει και παίρνει. Αν τραβάνε το σκηνή. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σιμεώνιδη να τον αποδεσμεύσουμε για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν τραβάνε το σκηνή. Λέω, αν οι κοινοβουλευτικές ομάδες τραβάνε το σκηνή από τη μία ή την άλλη πλευρά ή το πάπλωμα, πες ό,τι θες, εν πάση περιπτώσει, στην κουβέρτα, δεν έχει νόημα αυτή η κυβέρνηση. Παιδιά, έχετε προσέξει τι γίνεται στην πράξη για να μιλήσουμε για την πραγματικότητα. Έχετε παρακολουθήσει στα κανάλια, στις εκπομπές, τα ραδιόφωνα, τι λένε οι εκπρόσωποι των κομμάτων κάθε φορά που μιλάμε. Μιλάμε για την ουσία του θέματος, τονίζουν το ότι πρόκειται για μεταβατική και το ότι πάμε για εκλογές στις 19 του μηνός, 19 Φεβρουαρίου. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης και στην Ελλάδα δεν υπάρχει δυστυχώς κουλτούρα συνεργασιών σε τέτοιο επίπεδο. Να μιλήσουμε και με τον Χρήστο τον Κούτρα. Σε παρακαλώ, κράτα την άνω τελεία. Είναι ο Χρήστος ο Κούτρας στη γραμμή μας, στο τηλέφωνο με καινούργιες πληροφορίες στο ρεπορτάζ. Χρήστο. Καλημέρα, Πόπη. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι ανά δεκάλεπτο κυκλοφορεί μια φήμη ότι ο κ. Παπανδρέου θα συναντηθεί με τον κύριο Παπαδήμο. Mm-hmm. Και όταν λέω ανά δεκάλεπτο, εννοώ ανά δεκάλεπτο από χθες το απόγευμα. Δεν επιβεβαιώνει τέτοια πληροφορία από την κυβέρνηση. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ανακοινώσεις πριν τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο οποίο ρωτάμε πιεστικά αν θα είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και θα ζητηθούν οι παραιτήσεις. Αυτό που μας λένε είναι ότι ο κύριος Βενιζέλος θα ενημερώσει για το Eurogroup. Είναι δεδομένο πάντως ότι αν έχει βρεθεί κοινή γραμμή για το πλαίσιο που θα έχει η νέα κυβέρνηση και έχουν συμφωνηθεί και τα πρόσωπα, θα είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Όμως, έως αργά χθες το βράδυ, οι δύο αρχηγοί φαίνεται ότι είχαν συμφωνήσει στα πρόσωπα και όχι στο πρόσωπο, στα πρόσωπα που μπορούν ενδεχομένως να υπηρετήσουν τη μεταβατική κυβέρνηση. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία ως προς το πλαίσιο της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν έχουν συμφωνήσει για τις πολιτικές, ίσως και το χρόνο της νέας κυβέρνησης και μάλλον υπήρχε και ένα θέμα με τα πρόσωπα της, που θα μπαίνανε από τη Νέα Δημοκρατία. Από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν μονίμως ότι δεν πρόκειται να πάμε σε μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, μια προεκλογική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, με άλλον πρωθυπουργό. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, οι επαφές είναι συνεχείς. Έχουν μιλήσει αρκετές φορές στο τηλέφωνο ο κ. Σαμαρά. Δηλαδή, Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι. Τι έχεις καταλάβει, γιατί ειλικρινά σου μιλάω, ίσως είναι και η κούραση των ημερών, ίσως είναι και η περιορισμένη φαιά ουσία που έχω εγώ μες στο κεφάλι μου. Μας λείπει ο Πρωθυπουργός. Ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει, έχουν συμφωνήσει, φέρει την αντιρρήση ο ίδιος. Μας λείπει πάντως ο Πρωθυπουργός. Έχουν συμφωνήσει στο αν θα είναι μόνο πολιτικά πρόσωπα, αν θα είναι εξοκοινοβουλευτικοί, αν θα είναι προσωπικότητες που θα συγκροτούν την κυβέρνηση αυτή. Έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Όχι. Ανάποδο νομίζω είναι. Δηλαδή δεν μας λείπει ο Πρωθυπουργός. Έχουν αποφασίσει, θα έχουν καταλήξει στα βασικά δύο πρόσωπα που μπορούν να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο ρόλο. Δεν έχουν συμφωνήσει σε επιμέρους θέματα που αφορούν το πλαίσιο. Όπως είπες, τα πολιτικά πρόσωπα. Το έργο της κυβέρνησης αμέσως μετά. Τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο. Εγώ καταλαβαίνω, γιατί δεν το λένε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες είναι ότι οι διαρροές που γίνονται είναι πολύ συγκεκριμένες. Ρωτάμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δεν παίρνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν συμφωνούν σε επιμέρους ζητήματα. Συμφωνούν στα ονόματα που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τη θέση του Πρωθυπουργού. Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι από χθες έβγαινε ουσιαστικά μια διπλή κυβερνητική γραμμή για το πώς θα είναι η διάρθρωση της νέας κυβέρνησης. Δηλαδή, κάποιοι εντός κυβέρνησης έλεγαν ότι θα χρειαστεί απλώς να φύγουν 4-5 υπουργοί και οι υπόλοιποι να συνεχίσουν το έργο τους. Μετά, λίγο αργότερα, άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες έλεγαν ότι προφανώς θα γίνουν σαρωτικές αλλαγές και στο υπάρχον κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή και από πλευράς υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Εκεί βρισκόμαστε. Μακάρι να είχα περισσότερα να σου πω, θα στα έλεγα για τον εαυτό μου. Πίστεψέ με. Σε πιστεύω απόλυτα. Δεν το συζητώ. Πιστεύεις ότι στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε απαντήσει σήμερα μετά το Υπουργικό? Γιατί και χθες περιμέναμε απαντήσεις, θυμίζω. Ναι. Το πήγαμε στη σημερινή μέρα. Έχουμε περιθώριο να το τραβήξουμε κι άλλο? Για να καθυστερούν προφανώς έχουν περιθώριο. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να το φανταστώ αλλιώς. Αν έχουμε χρήματα για μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Μάλλον θα έχουμε μέχρι τις 15 του μηνός, Δεκεμβρίου εννοώ. Ναι, αλλά το θέμα νομίζω σήμερα, συγγνώμη που σε διακόπτω Άρη, το θέμα σήμερα είναι να ξεκαθαρίσουν όλοι τι θα κάνουμε με το θέμα της υπογραφής.
με το θέμα των δεσμεύσεων που ζητούν οι εταίροι. Εκεί τι απαντήσεις έχουμε? Δεν έχουμε απαντήσεις. Υποθέτω. Είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον από την παρούσα κυβέρνηση, αυτή όσες ώρες ζωής έχει ακόμα, θα υπάρξουν αυτές οι δεσμεύσεις. Όμως πρέπει να υπάρξει δέσμευση και από τον νέο Πρωθυπουργό και πρέπει να υπάρχει και δέσμευση έγγραφη από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το θέμα αυτό το πρόβλημα το έχει ο κύριος Σαμαράς. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Παπανδρέου θα αρνηθεί να βάλει την υπογραφή του. Έχει βάλει πολλές υπογραφές παρόμοιες. Ο κύριος Σαμαράς είναι το πρόβλημα. Αν θα δεχθεί αυτό το τελεσίγραφο. Μόνο το πρώτο την υπογραφή την έχει βάλει ο κύριος Παπακοσταντίνου. Ναι. Ο κύριος Παπανδρέου έχει υπογράψει μόνο το έγγραφο που έχει ζητήσει η Λαγκάρντ. Μόνο αυτό. Το τελευταίο έγγραφο δηλαδή, το οποίο δημοσιοποίησε στη Βουλή μέσα ο κύριος Βενιζέλος μετά από απέτηση της αριστεράς του κύριου Τσίπρα, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο τι έλεγε? Δεν έλεγε και τίποτα ιδιαίτερο, έλεγε τι πρέπει να γίνει στο επόμενο διάστημα. Δεν νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά δεσμευτικό. Περιγραφικό ήταν περισσότερο. Ναι, είναι δύο οι επιστολές. Είναι η επιστολή του κυρίου Βενιζέλου που περιγράφει τι θα κάνει η κυβέρνηση, τα μέτρα. Και η επιστολή του κυρίου Παπανδρέου, η οποία είναι περισσότερο περιγραφική, όπως θέλετε. Πάντως, το να βλέπεις τον πολιτικό κόσμο να σκέπτεται τόσο πολύ, να βάλει την υπογραφή του σε αυτό που μέχρι χθες θεωρούσε ότι είναι η μοναδική σωτήρια οδός για τη χώρα, δεν σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής. Στην Πορτογαλία συμφώνησαν να πάνε σε εκλογές. Και πρωτού πάνε σε εκλογές. Ζητήσαν υπογραφές από άλλους, Σάρι Πορτοσάρτε. Ζητήσαν υπογραφές από άλλους. Βεβαίως, όχι να περάσουν από τη Βουλή. Συμφώνησαν και οι δύο. Από το κοινοβούλιο. Όχι να περάσουν από το κοινοβούλιο. Να υπογράψουν κείμενα έχουν ζητήσει από άλλους. Όχι, γιατί δεν είναι σοβαρή χώρα. Είναι ταπεινωτικό αυτό για τον πολιτικό κόσμο. Για την αλλά δεν είναι και σοβαρή χώρα όμως από την άλλη πλευρά. Με δείχνει ότι δεν μας εμπιστεύονται πλέον. Ναι, γιατί δεν μας εμπιστεύονται? Γιατί δεν είμαστε σοβαροί. Γιατί, έχουμε, εδώ γιατί έχουμε μια πολιτική τάξη και μια πολιτική ηγεσία. Πόπη μου. Όπως δυστυχώς έχουμε φτάσει στο τέλος εποχής, είναι τέλος εποχής και για τους 300, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Κάτι, Άρη, λοιπόν, η ελπίδα είναι αν θα μπορούσαμε να βρούμε άλλους, αλλά στο ότι δεν έχουμε αυτούς τώρα. Εμπνεύσει καμία εμπιστοσύνη. Κάνουν 5 βήματα μπροστά και άλλα 30 πίσω. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Αλλά το να συμφωνήσω ότι δεν μας εμπιστεύονται γιατί τους δώσαμε το δικαίωμα, δεν συνιστά απαραίτητο να παραδεχτείς ότι δεν τρέχει και τίποτα που υπογράφουμε χαρτιά. Όχι, μα δεν είπα αυτό. Λέω ότι μας οδήγησε. Της αδικίας, της ταπείνωσης, εξακολουθούν επάνω. Μα όταν πήγε και είπε θα κάνω δημοψήφισμα, η απάντηση ήταν έλα τώρα, έλα σου δείξω εγώ πώς γίνεται το δημοψήφισμα. Ελί, αν περάσει, συγκροτηθεί η καινούργια κυβέρνηση, περάσει από τη Βουλή, δεσμευτούν ότι θα υπογράψουν τις όποιες δεσμεύσεις απαιτεί η Ευρώπη για να καταβληθούν οι επόμενες δόσεις και να στηθεί ο καινούριος μηχανισμός και να υλοποιηθεί η απόφαση 26. Θα απαιτηθεί ξανά η υπογραφή του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Παπανδρέου? Ή σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί μετά να απαιτηθεί κάτι νέο. Νομίζω ότι αυτό θα αρκέσει. Πάντως, ακούγοντας και τον Χρήστο τον Κούτρα που. Το παρελθόν έχει δείξει ότι δεν ήταν αρκετό πάντα. Γι' αυτό επιμένω εγώ με ερώτηση το θέμα. Δεν έχει προϋπάρξει όμως έγγραφη δέσμευση και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι, αλλά οι υπογραφές έξτρα έχουν απαιτηθεί. Η κυρία Λαγκάρντ, πέρα από το γεγονός ότι έχει περάσει το μεσοπρόθεσμο, ξαναζήτησε υπογραφές από τον Βενιζέλο και από τον Παπανδρέου. Για τα 8 δις ζητείται υπογραφή και των δύο. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ναι. Λοιπόν. Και αυτό έρχεται μάλλον και για αυτές τις αρνήσεις που παρουσιάζει τώρα ο κύριος Σαμαράς ως προς τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης. Αλλά ναι, και δεν είναι γι' αυτό και δεν είναι επιμέρους τα ζητήματα που λέει ο Χρήστος. Σωστά περιέγραψε ακριβώς την κατάσταση. Ότι ναι, φαίνεται να έχουν συμφωνήσει ότι δύο πρόσωπα μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το προφίλ της νέας κυβέρνησης και τις απαιτήσεις αυτού του νέου κυβερνητικού σχήματος, αλλά δεν είναι επιμέρους αυτή τη στιγμή οι διαφορές τους. Έχουν βασική διαφορά, γιατί τα πρόσωπα της κυβέρνησης, το αν θα είναι πολιτικά ή όχι και αν θα συμμετέχουν πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία και το τι ακριβώς ρόλο, τι θα έχει να βγάλει σε πέρας αυτή η κυβέρνηση, είναι το κεντρικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε και στο Θανάση, στο Λονδίνο. Θανάση. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Και εδώ οι περισσότερες αναλύσεις πλέον στρέφονται στην Ιταλία. Χθες ήταν μια μέρα χωρίς πολύ μεγάλη κάλυψη για την Ελλάδα. Αυτό στο οποίο επικεντρώνονται σήμερα τουλάχιστον οι περισσότερες σχολιαστές είναι το πρόσωπο του Λουκά Παπαδήμου, που εξακολουθεί εδώ να θεωρείται, αν όχι ίσως ακόμα επικρατέστερος, ο πιο κατάλληλος κατά τους Βρετανούς. Χαρακτηριστικά οι Financial Times λένε ότι ο κύριος Παπαδήμος είναι πλέον η πλέον αξιόπιστη λύση. Και αυτό το πιστεύουν τόσο οι Έλληνες όσο και οι Ευρωπαίοι. Πάντως πρέπει αυτή την ώρα που μιλάμε να υπάρχει συνάντηση Παπανδρέου με Παπαδήμο. Αυτή την ώρα που μιλάμε να γίνεται συνάντηση. Συνεχίζουμε στο ρεπορτάζ. Είναι αξιόπιστη πληροφορία. Αυτό σημαίνει ότι παίζει ακόμα το όνομα του κυρίου Παπαδήμου.
Το είχαμε πει από χθες, το λέγανε αρκετοί, ότι κρατήστε νομίζω το με μεγάλη επιφύλαξη. Νομίζω ότι είχε αρχίσει να φαίνεται από χθες το βράδυ ότι έχει επανέλθει στο τραπέζι, αν και εγώ πρέπει να σας πω ότι από το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας δεν μου υπόθηκε ποτέ ότι έφυγε τελείως από το τραπέζι αυτό το όχι, μόνο επιφυλάξεις είχε εκφράσει για το... Για ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό και τι συνέχεια θα έχουμε στη συνάντηση που όπως όλα δείχνουν, μάλλον πραγματοποιείται αυτή την ώρα με τον κύριο Παπαδήμου και τον κύριο Παπανδρέου. Θανάση, συνεχίζουμε. Μάλλον θα χαροποιήσει τους Βρετανούς τουλάχιστον, διότι το χαρακτηρίζουν ως το πιο ασφαλές ζευγάρι χέρια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για να αναλάβει τις τύχες της χώρας. Και μάλιστα σημειώνεται ότι έχει φέρει αντιρρήσεις, διότι και αυτοί που τον ήξεραν δηλώνουν στον Guardian, για παράδειγμα, πως δεν θα δεχόταν να μην έχει, να έχει την ελευθερία κινήσεων και χρόνου που απαιτεί αυτή η θέση. Ή όπως λένε οι Times, δεν θέλει να γίνει πολιτική μπάλα ποδοσφαίρου μεταξύ των δύο κομμάτων σε μια προεκλογική περίοδο. Πάντως η πλειοψηφία των ανταποκρίσεων επικεντρώνεται πλέον περισσότερο στο πώς θα αντιδράσει ο κόσμος στην Ελλάδα. Οι Times λένε ότι την Πέμπτη περιμένουμε διαδηλώσεις. Θα είναι μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη αίσθηση για το πώς αντιδρά ο κόσμος μετά από την περασμένη μεγάλη εβδομάδα της Ελλάδας. Και ενώ και το BBC στα ρεπορτάζ επικεντρώνεται πάνω σε αυτό ακριβώς. Ότι ο κόσμος δηλαδή βλέπει με γωνία τα όσα συμβαίνουν, αλλά όπως πρέπει να κάνει, ενδιαφέρεται περισσότερο για την καθημερινότητά του και θέλει να δει τι αντίκτυπο θα έχει όλη αυτή η λοιπόν, εξέλιξη. Θανάση, στο μεταξύ το Channel 4 ετοιμάζει reality. Τι reality είναι αυτό? Γίνε Έλληνας για μια εβδομάδα. Ναι, είναι... Ακριβώς reality. Προβλήθηκε χθες. Ήταν μια εκπομπή μιας ώρας. Εκεί λοιπόν πήρανε τρεις επαγγελματίες εδώ στη Βρετανία. Μια κομμότρια, έναν οχικό λεωφορείο και έναν ταχυδουργό. Και τους είπαν ότι μπορούσαν να ζήσουν για μια εβδομάδα ως Έλληνες με τα επιδόματα ή τέλος πάντων κάποια στοιχεία που, με τα οποία ζουν οι συνάδελφοί τους στην Ελλάδα, τα οποία δεν υπάρχουν εδώ. Για παράδειγμα, η κομμότρια στα 54 χρόνια της συνταξιοδοτήθηκε για μια εβδομάδα με το 90% του μισθού της. Ο οδηγός λεωφορείου έμαθε ότι μπορεί να λαμβάνει επιδόματα από επιδόματα για την αγορά γάλακτος μέχρι επειδή πηγαίνει νωρίς στη δουλειά του ή ελέγχει τα εισιτήρια των επιβατών. Και ο χειρουργός έμαθε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να φοροδιαφεύγει, να δηλώνει λιγότερο από το μισό εισόδημά του. Και με αυτά τα παραδείγματα οι Βρετανοί θέλησαν να δείξουν, λένε, κάποιες από τις αιτίες που έχουν φέρει την Ελλάδα σε αυτή την δεινή θέση. Θανάση, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε αυτό. Το βλέπεις μόνο και. Τι να πω, ντρέπεσαι. Ακριβώς. Να... Λοιπόν, πάμε... Μπορούμε να αρνηθούμε όμως ότι πράγματι οι οδηγοί παίρνανε επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στην εργασία. Δυστυχώς όχι. Δεν μπορούμε να το. Αλλά άντε να εξηγήσεις γιατί συνέβαινε αυτό. Και ποιοι το κάνανε αυτό και πώς δημιουργήθηκε αυτή η κουλτούρα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήσασταν εδώ. Θα πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε για να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Διότι βλέπω εδώ στο Twitter που λέτε πολύ εύστοχο ότι σε αυτό το σύριαλ, έτσι όπως έχει γίνει η πολιτική κατάσταση στη χώρα, ούτε ο Φόσκολος δεν θα μπορούσε να δώσει τη συνέχεια. Διότι το χιούμορ δεν φεύγει. Ευτυχώς τουλάχιστον από εμάς. Θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις να μιλήσουμε με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Θα είναι κοντά μας και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να τη ρωτήσουμε τι συνέβη στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κύριο Παπανδρέου, τι της πρότεινε, τι είπε η ίδια και τι βλέπει να γίνεται στη συνέχεια. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Είμαστε λοιπόν πάλι εδώ κοντά σας για να θυμίσουμε την ώρα 10:45 πρώτα λεπτά και να υποδεχτούμε κατευθείαν κοντά μας μέσω της σύνδεσής μας την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Να σας καλημερίσω, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδου. Είχατε λοιπόν τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Παπανδρέου. Τι σας πρότεινε, κυρία Μπακογιάννη, τι του απαντήσατε και με την απόσταση των ωρών αυτών που μεσολάβησαν από τη συνάντησή σας, τώρα πώς θα σκέφτεστε και εκτιμάτε τα πράγματα? Να πω καταρχήν ότι η αρχική ανακούφιση και ικανοποίηση τη διαδέχεται πλέον σήμερα φόβος και οργή, κυρία Τσαπανίδου. Φόβος και οργή, διότι αυτό το οποίο βλέπω στην Ευρώπη να εξελίσσεται είναι μια απίστευτη σκλήρυνση της τάσης της Ευρώπης, μια επιδείνωση της κατάστασης στην Ιταλία, ένας φόβος πλέον που αρχίζει και υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και η αναμονή και η ανικανότητα των δύο ηγεσιών να συμφωνήσουν σε έναν πρωθυπουργό και από εκεί και πέρα να αντιληφθούν ότι αυτός ο πρωθυπουργός βεβαίως δεν μπορεί να είναι μία μαριονέτα, αλλά θα είναι ένας πρωθυπουργός που θα κάνει το δυσκολότερο έργο το οποίο έχει κάνει ποτέ κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.
Είναι απίστευτη, τι να σας πω. Εγώ παρακολουθώ την κατάσταση και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, διότι αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι άνθρωποι τι πραγματικά θέλουν. Αυτό το παιχνιδάκι το οποίο παίζεται, δεν το αντέχει η χώρα, κυρία Τσαπανίδου, σήμερα, δεν το αντέχει. Και σας το λέω ευθέως, διότι δεν υπάρχουν τώρα εδώ πέρα ούτε υποκρισίες, ούτε φαρισαϊσμοί. Και τα κόμματα τα οποία λένε ναι μεν αλλά, δεχόμαστε τα λεπτά, δεχόμαστε το ένα, δεν δεχόμαστε το άλλο, πρέπει να τεθούν μπροστά στις ευθύνες τους. Και οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες. Εφτάσαμε στο έσχατο σημείο εξευτελισμού, κυρία Τσοπανίδου, να ζητάει η Ευρώπη από τα δύο μεγάλα κόμματα την υπογραφή τους κάτω από τα πάντα. Από το Μνημόνιο 1, από το Μεσοπρόθεσμο, από το Μνημόνιο 2, από τις δεσμεύσεις της χώρας αύριο. Γιατί το ελληνικό πολιτικό σύστημα επέτρεπε στον εαυτό του τους λαϊκισμούς και τις δημαγωγίες μέχρι τέλους. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, σου λέει όχι δεν θα βάλω πολιτικά πρόσωπα, όχι θα πάω να σκοτώνομαι σε προεκλογική περίοδο. Μα με συγχωρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μας χαριστεί κανείς. Πόσο δυνατά πρέπει κανένας να το πει σε αυτή τη χώρα για να γίνει κατανοητό. Ακούω ηγέτες κομμάτων οι οποίοι βγαίνουν και λένε ναι, εμείς είμαστε υπέρ της Ευρώπης, πλην όμως, δεν θέλουμε τα μέτρα. Δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα πλέον. Δεν υπάρχει. Το δίλημα είναι πολύ συγκεκριμένο και λέει Έλληνες, θέλετε να μείνετε μέσα στην Ευρώπη με αυτές τις υποχρεώσεις και να σταματήσετε να κοροϊδεύετε το λαό σας, ή θέλετε να βγείτε από την Ευρώπη, οπότε κάντε του κεφαλιού σας με την ευχή μας και ό,τι κατεβάσει θα γίνει. Αυτό είναι το δίλημα, κυρία Τσαπανίδου. Στην κατάσταση λοιπόν αυτή, έτσι όπως την περιγράφετε, κυρία Μπακογιάννη, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής? Διότι όπως όλα δείχνουν, και τα δύο κόμματα είναι σταθερά στις θέσεις τους. Και αυτή η κυβέρνηση, όπως οι ίδιοι τονίζουν, έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως, θα πάει σε εκλογές στη χώρα και θα κάνει πολύ περιορισμένα πράγματα στη θητεία της. Κυρία Τσαπανίδου, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Αυτό που λένε δεν είναι αποδεκτό. Εάν τα δύο κόμματα μείνουν στην θέση τους, θα έχουν την ευθύνη της οριστικής και άτακτης χρεοκοπίας της χώρας. Εγώ δεν έχω άλλες δυνάμεις να μιλήσω. Έχω πει εδώ και ένα χρόνο ότι πρέπει να γίνει κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Έχω πει εδώ και ένα χρόνο ότι αυτό είναι όρος επιβίωσης. Μιλούσα φωνή βοώντος εν τη ερήμη. Το έλεγα διότι είχα απόλυτη συνέστηση. Εγώ διεγράφηνα από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Τσαπανίδου, διότι είπα τα πράγματα με το όνομά τους. Και το έβλεπα να έρχεται. Έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να πείσω τότε, εκείνη την εποχή, το κόμμα, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών. Σήμερα πλέον αυτά τα περιθώρια είναι μηδενικά. Εάν σήμερα δεν συμφωνήσουν τα δύο μεγάλα κόμματα, πρώτον, σε πρωθυπουργό, δεύτερον σε κυβέρνηση, τρίτον στην αποδοχή των υποχρεώσεών τους, τέταρτον στην υποχρέωση να πούνε στον ελληνικό λαό επιτέλους την αλήθεια. Αυτό που εχθές δεν βγήκα εγώ στην τηλεόραση, διότι παρακολουθούσα όλη την ημέρα τα τεκτενόμενα και τους διαφόρους εκπροσώπους των κομμάτων. Τι να σας πω, κυρία Τσαπανίδου, τι να σας πω, ότι ένιωθα ότι είμαι σε έναν άλλο κόσμο, ότι έβλεπα το θέατρο του παραλόγου μπροστά μου να παίζεται και να προσπαθεί ο καθένας να σώσει τι, κυρία Τσαπανίδου, το τομάρι του? Μα δεν σώζεται την ώρα που θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν σώζεται. Δεν θα σωθεί κανένας εάν η Ελλάδα καταστραφεί. Αυτό το πολύ απλό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό πλέον σήμερα? Ο χρόνος δεν υπάρχει, κυρία Τσαπανίδου. Εάν μέχρι σήμερα το απόγευμα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις σοβαρές και αν δεν έχουν βγει και τα δύο κόμματα να πούνε ναι, παίρνουμε την ευθύνη, ανεύθυνοι δεν υπάρχουν πλέον σε αυτή τη χώρα. Άρα οι πρωθυπουργοί υπάρχουν, εγώ το είπα στον κύριο Παπανδρέου εχθές όταν με πήρε, του είπα ότι κύριε Πρόεδρε, η Δημοκρατική Συμμαχία υποστηρίζει την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εδώ και ένα χρόνο. Την υποστηρίζω με πάθος, θα έχει την υποστήριξη της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Όταν με ρώτησε για τη συμμετοχή μας, του είπα ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν ξέρω ούτε τον Πρωθυπουργό, ούτε την κυβέρνηση, δεν ξέρω τίποτα. Θα ήταν εξαιρετικά επιπόλαιο. Δεν πάμε ούτε για καρέκλες, ούτε για οφίκια. Πάμε για την Ελλάδα. Πάμε για την πατρίδα μας. Και αν αυτό δεν γίνει κατανοητό,
Τότε από εκεί και πέρα, τι να σας πω, αυτό το πολιτικό σύστημα θα έχει οριστικά πλέον την ευθύνη και της ταφόπλακας. Τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί, κυρία Μπακογιάννη, πώς τα κρίνετε εσείς, μπορούν να πάνε ακούστε, τη χώρα υπάρχουν παρακάτω. Ονόματα που είναι υπάρχουν ονόματα που είναι σαφώς σοβαρά. Έτσι. Υπάρχουν και ονόματα που μου φαίνονται λιγότερο πιθανά να γίνουν αποδεκτά. Αλλά δεν νομίζω, κυρία Τσαπανίδου, ότι υπάρχει πρόβλημα στο να βρούμε ανθρώπους. Υπάρχει πρόβλημα εάν σε σοβαρούς ανθρώπους τους προτείνουμε να είναι μαριονέτες. Διότι μαριονέτα δεν δέχεται κανένα σοβαρός άνθρωπος. Άρα έχουμε μία βασική επιλογή, την οποία θα πρέπει να έχουμε αποδεχτεί εκ των προτέρων. Θέλουμε σοβαρό άνθρωπο ή θέλουμε μαριονέτα? Εάν θέλουμε μαριονέτα, τότε δεν πρόκειται να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Αν θέλουμε σοβαρό άνθρωπο, βεβαίως ο σοβαρός άνθρωπος, τον οποίο θέλουμε για πρωθυπουργό, έχει αίσθηση της πραγματικότητας, έχει αίσθηση χρονοδιαγραμμάτων, έχει αίσθηση του μεγέθους της προσπάθειας που πρέπει να γίνει. Αυτός λοιπόν βεβαίως θα πει και τη δικιά του γνώμη. Ξέρετε, αυτό το πρόβλημα με τα αρχηγικά κόμματα, ξέρετε, ήταν πάντοτε σε αυτή τη χώρα, ότι γύρω τους θέλανε λακέδες. Και θέλανε λακέδες διότι με αυτόν τον τρόπο νιώθαν οι ίδιοι σπουδαίοι. Εδώ όμως είναι ακριβώς το αντίθετο, κυρία Τσοπανίδου. Σήμερα δεν θες λακέ. Σήμερα θες άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να σταθεί. Άνθρωπο με άποψη. Άνθρωπο με αίσθηση χρέους. Άνθρωπο που αγαπάει την πατρίδα του. Αυτό θες σήμερα. Και άρα αυτός βεβαίως δεν θα είναι λακές. Κανενός από τα δύο μεγάλα κόμματα. Και τι περιθώρια θα έχει στην Ευρώπη, κυρία Μπακογιάννη? Έχουμε φτάσει στο σημείο να ζητούν έγγραφες εγγυήσεις πια από τους αρχηγούς των δύο κομμάτων. Τι περιθώρια θα έχει αυτός ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, που εντός χαρακτηρίζεται μεταβατικός, σχεδόν υπηρεσιακός, ενώ στον κόσμο περνάει η εικόνα του Πρωθυπουργού της Εθνικής Ενότητας? Τι μπορεί να διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους ο Πρωθυπουργός που θα αναλάβει σήμερα, αν όλα πάνε έτσι όπως πρέπει? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν μας πιστεύει κανείς. Έτσι, στην πρώτη φάση η Ευρώπη ανησυχούσε. Στη δεύτερη φάση η Ευρώπη εξοργίστηκε. Σήμερα η Ευρώπη κοροϊδεύει. Το οποίο είναι το χειρότερο που μπορούσε να φανταστεί κανείς. Σκεφτείτε λίγα και το ανέκδοτο με το Χότζα. Εκεί κατήντησε αυτή η Ελλάδα. Έχουμε πρόβλημα στη και το λαό της. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό σήμερα σημαίνει ότι πρέπει πρωτίστως, καταρχήν βεβαίως, γίνεται αυτό που δεν θα ήθελα ποτέ εγώ να δω. Ζητούνται πλέον υπογραφές από τους αρχηγούς των κομμάτων. Διότι σου λένε, αφού δεν το καταλαβαίνετε μόνοι σας, θα σας το εξηγήσουμε εμείς για τις υπογραφείς, που είναι ο έσχατος εξευθυλισμός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζητούνται υπογραφές. Δεύτερον, εάν αυτή η κυβέρνηση πραγματικά γίνει και έχει αυτό που σας λέω, έναν σοβαρό άνθρωπο, πρωθυπουργό, πολιτικά στελέχη από όλα τα κόμματα μέσα, τα οποία θα έχουν την ευθύνη απέναντι στο λαό, διότι ο λαός αυτός εξέλεξε καλός ή κακός κάποιους 300 σε αυτή τη Βουλή. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν σήμερα να κρυφτούν, έχουν ευθύνες. Άρα πολιτικά στελέχη από όλα τα κόμματα ή δυνατόν υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη, ώστε να είναι σαφές ότι θα υπάρχει και υποστήριξη των κομμάτων από πίσω, γιατί αυτό έχει ανάγκη η χώρα αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως αυτός ο Πρωθυπουργός, έχοντας ανακτήσει μερικώς την αξιοπιστία της χώρας, έχοντας προχωρήσει στην εφαρμογή κάποιων αποφάσεων, θα έχει δυνατότητες σοβαρού διαλόγου με την Ευρώπη. Σε άλλη περίπτωση, κυρία Μπακογιάννη. Αλλά στην άλλη περίπτωση χρεοκοπούμε, κυρία Τσαπανίδου. Χρεοκοπούμε. Η Ελλάδα δεν θα πάρει την εκτιτώση και τελείως ξεκάθαρα δεν θα πληρωθούν ούτε μισθοί ούτε συντάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς να το κάνουμε? Και δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους πολιτικούς οι οποίοι βγαίνουν στο λαό και του λένε ότι έχουμε την άλλη λύση, διότι αυτός που του λέει πως έχει τη λύση να μου την πει και εμένα, για να ζητοκραυγάσω κι εγώ μαζί του και να του πω μπράβο, αφού τη βρήκε τη λύση, εγώ θα είμαι μαζί σου. Αλλά είναι εφιάλτης για μένα να σκέφτομαι ότι αύριο το πρωί, εάν η εκτιδώση δεν εκταμιευθεί, ο κόσμος αυτός θα βρεθεί χωρίς μισθούς, χωρίς συντάξεις, χωρίς τη δυνατότητα να λειτουργήσει. Δεν το αντέχουμε αυτό ως κοινωνία. Δεν το αντέχουμε. Και επειδή έφτασε η ώρα της αλήθειας, έφτασε η ώρα της αλήθειας και για την κοινωνία, η οποία δυστυχώς επί δύο χρόνια τώρα
Είχε από τη μία μεριά μια ανίκανη κυβέρνηση αδύναμη να συγκρουστεί με τα σπλάχνα της, διότι είχε πουλήσει όλη τη θεωρία του λεφτά υπάρχουν, και από την άλλη μεριά μια αντιπολίτευση η οποία επέτρεπε στον εαυτό της έναν αντιμνημονιακό αγώνα για να φτάσει σήμερα να υπογράψει όλα τα μνημόνια. Δεν αξίζει αυτός ο ελληνικός λαός αυτή τη μεταχείριση. Αξίζει να του λέμε την αλήθεια. Αξίζει να μπορούμε να τον κοιτάζουμε στα μάτια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακογιάννη, που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας μέρα. Εγώ πάμε σας ευχαριστώ. Σε διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Εδώ λοιπόν και πάλι κοντά σας, το ρολόι δείχνει 11 και 3 πρώτα λεπτά. Αν έχετε την πολυτέλεια να ξυπνάτε αργά, άρα ξυπνήσατε μόλις τώρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα από όσα ξέρατε και χθες. Είμαστε σε αναζήτηση του Πρωθυπουργού που θα αναλάβει την τύχη της χώρας μέχρι να πάει η χώρα σε εκλογές στις 19 Φεβρουαρίου που αποφάσισαν τα δύο μεγάλα κόμματα. Υποτίθεται τρέχει μία συνάντηση μεταξύ Παπαδήμου και Παπανδρέου αυτή την ώρα ή τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται και οι εξελίξεις πραγματικά σήμερα έρχονται με το σταγονόμετρο στα αυτιά των δημοσιογράφων. Αλλά θα τις παρακολουθήσουμε μαζί μέχρι ό,τι ώρα χρειαστεί. Στο μεταξύ, και επειδή έχετε αρχίσει και λαμβάνετε τα εκαθαριστικά σημειώματα της ΔΕΗ για το τέλος ακινήτων και διαπιστώνετε κι εσείς προβλήματα στα εκαθαριστικά αυτά, υπερχρεώσεις σε κάποιες περιπτώσεις, πάμε στον Νίκο τον Υποφάντη για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Νίκο. Πρέπει να βρούμε και τη λογική πόπη με αυτά τα οποία γίνονται, γιατί δεν ασχολείται κανείς με αυτό το θέμα όσον αφορά με το έκτακτο ειδικό ναι, τέλος ακινήτων. Αναζητούν τη λογική σε άλλα θέματα γι' αυτό. Δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ απλό και πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί ο καταναλωτής να πληρώνει την αδιαφορία ορισμένων, ενώ τους το έχουν επισημάνει πολύ νωρίτερα ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, φτάνουν τα εκαθαριστικά της ΔΕΗ. Ο νόμος άρχισε να ισχύει από τις 17 Σεπτεμβρίου. Οι Δήμοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κτίσματα. Τις οποίες είχαν χρεώσει με διπλάσιο τέλος ακίνητης περιουσίας προκειμένου να εισπράττουν υψηλότερα δημοτικά τέλη. Υπήρχαν λοιπόν αυτά τα κτίρια και αυτοί οι καταναλωτές της ΔΕΗ ξέρανε, γνώριζαν ότι δεν θα έχουν τα απόλυτα τετραγωνικά, δηλαδή δεν θα έχουν 60 τετραγωνικά να πληρώσουν τέλος ακίνητης περιουσίας, θα έχουν 120 τετραγωνικά. Έρχεται λοιπόν ο νόμος για το ειδικό τέλος και σε βλέπει με διπλάσια τετραγωνικά. Άρα σου βάζει το ειδικό τέλος σε διπλάσια τετραγωνικά και εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, καλούνται τώρα να πληρώσουν. Θα δουν εάν υπάρχει από την Υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, θα δουν αν υπάρχει λύση. Και στο δεύτερο λογαριασμό που θα τους έρθει, ή θα συμψηφιστεί ή θα πληρώσουν καθόλου. Δηλαδή όμως, πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλουν το ποσό, ακόμη και αυτό που έχει υπολογιστεί σε λάθος βάση, και να τους επιστραφεί σε δεύτερη φάση. Και αν θα πρέπει όλοι αυτοί οι καταναλωτές που πήραν τα διπλάσια απόπη να πάνε στις εφορίες. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Για να δηλώσουν ότι είναι λάθος το καθαριστικό, σωστά. Να δηλώσουν ότι τα τετραγωνικά μας ξανά τα υποδεικτικά είναι λιγότερα. Πρέπει να αλλάξετε το λογαριασμό. Μιλάμε για μια ταλαιπωρία. Δεν υπάρχει ένας υπουργός να στείλει μια ερμηνευτική, ένας γενικός γραμματέας προς τη ΔΕΗ και να της πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που γνωρίζουμε ότι μας έχουν έρθει διαφορετικά στοιχεία, να παγώσει, να μην πληρώσουν οι άνθρωποι αυτοί και να ξαναβγεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός. Μας λέει η ΔΕΗ με ανακοίνωση της πριν από λίγα λεπτά την πήραμε στα χέρια μας, ότι θα πληρώσουν κανονικά οι Δήμοι, οι οποίοι αλλάζουν τώρα τα στοιχεία. Mm-hmm. Θα πληρώσουν κανονικά οι πολίτες το ειδικό τέλος με τα παλιά στοιχεία. Και στον επόμενο, το μόνο που λέει που θα αλλάξουμε εμείς θα είναι το τέλος ακίνητης περιουσίας που δεν έχει καμία σχέση. Μάλιστα. Δηλαδή, αν κάποιος δήμαρχος, κάποιος δήμος το έχει δηλώσει λίγες μέρες μετά, ο λογαριασμός εκδόθηκε, θα πληρώσουν κανονικά οι πολίτες. Γιατί αυτή τη γραφειοκρατία και τα αποτελέσματα της γραφειοκρατίας την πληρώνουν οι καταναλωτές και οι πελάτες. Αν τη βρεις αυτή τη λογική που ψάχνεις, Νίκο Υποφάντη, κράτα την. Με την αφήσει, θα σου φύγει. Θα τη χρειαστούμε όλοι μαζί, να είσαι καλά. Λοιπόν, να υποδεχτούμε εδώ κοντά μας στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Μαγκριώτη, Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών Δικτύων. Καλημέρα σας, κύριε Μαγκριώτη. Καλημέρα επίσης και στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βρούτσι. Καλημέρα, κύριε Βρούτσι, και σε εσάς. Ο Πάνος Ομηράς επίσης είναι στην αίθουσα ειδήσεων και θα τον δούμε αμέσως τώρα. Είναι διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου. Καλημέρα πάνω και σε σένα. Καλημέρα.
Σχόλιο επί των όσων μας είπε και ο Νίκος ο Υποφάντης αυτού του αλαλούμ που συμβαίνει, δεν θα σας ζητήσω να κάνετε, διότι προς το παρόν τρέχουν ακόμη πιο σοβαρά προβλήματα στη χώρα, όπως για παράδειγμα η αναζήτηση ενός πρωθυπουργού. Δεν ξέρω πάνω τι πληροφορίες έχεις εσύ υπόψη. Οι πληροφορίες είναι αυτές που έχετε κι εσείς. Ουσιαστικά είναι πολύ κοντά η υπόθεση του κύριου Παπαδήμου, το όνομα του κύριου Παπαδήμου, το οποίο ακουγόταν από χθες. Έχει σημασία να δούμε τελικά. Με τι όρους θα επιτευχθεί η συμφωνία με τον κύριο Ρουμελιώτη, ενδεχομένως να είναι και αυτός στο κυβερνητικό σχήμα. Βέβαια, είναι όλα αυτά πληροφορίες τελευταία στιγμή. Μένει να δούμε τι τελικά θα γίνει, μια και η υπόθεση του κύριου Διαμαντούρου, το όνομα του μάλλον έχει απομακρυνθεί. Mm-hmm. Βέβαια, όλα είναι ρευστά. Το σημαντικό είναι να αποκτήσει σήμερα πρωθυπουργό η χώρα, να αποκτήσει δηλαδή η χώρα ένα πρόσωπο εμπιστοσύνη, το οποίο θα συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους. Γιατί είδαμε και χθες τον κύριο Σόιμπλε. Να εμπέζει την κατάσταση την οποία έχει συμβεί στην Ελλάδα, συμβεί τις προηγούμενες ημέρες, με έναν τρόπο τον οποίο νομίζω ότι δεν μας τιμά και μας προσβάλλει συνολικά. Πρέπει να βρεθεί σήμερα λύση. Πάνω, τις ερωτήσεις σου και εσείς τους καλεσμένους μας, σε λίγο θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Βελόπουλο από το ΛΑΟΣ. Κύριε Μακριώτη, πώς αισθάνεστε όταν ακούτε τους Ευρωπαίους να ζητούν έγγραφες εγγυήσεις? Το ίδιο και εσείς, κύριε Βρούτση. Πώς αισθάνεστε όταν ζητούν έγγραφες εγγυήσεις ότι η χώρα πραγματικά θα δεσμευτεί, σε αυτά που έχει δεσμευτεί θα τα υλοποιήσει? Πρώτα να διευκρινίσω ότι έγγραφες εγγυήσεις έδωσε και η Ιρλανδία πριν τις εκλογές και η Πορτογαλία. Απλώς τότε δεν μας αφορούσε και δεν το συγκρατήσαμε. Να διευκρινίσουμε ότι. Μα έχουμε δώσει τόσες φορές έγγραφες εγγύησης. Δεν έχουμε δώσει. Μια φορά δώσαμε έγγραφες. Το καλοκαίρι το έγγραφε στην κυρία Λαγκάρτ, που κόντεψε να γίνει σεισμός στη χώρα. Τι έλεγε αυτό το έγγραφο του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Παπανδρέου. Αδίκως, με συγχωρείτε. Αδίκως. Υπογράφει ο πρωθυπουργός της χώρας, ναι, ο υπουργός του Οικονομικού. Ένα έγγραφο δεν πρέπει να ενημερωθεί ο λαός. Ασφαλώς, κατέθεσε τα έγγραφα στη Βουλή και ήταν νομοσχέδια τα οποία ήδη είχαν ψηφιστεί και τα οποία είχαν προαναγγελθεί πριν σταλούν οι επιστολές. Θέλω να πω ότι έχουμε αυτή την τάση. Να δαιμονοποιούμε τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι καλό σε αυτή την τόσο βαθιά κρίση και τη μεγάλη σύγχυση που υπάρχει να μην την ανατροφοδοτούμε τη σύγχυση ακόμη περισσότερο. Ξέρετε ότι χθες το βράδυ έχει σταλεί ειδικό έντυπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ιταλική κυβέρνηση, το οποίο είναι ο προάγγελος ένταξης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θυμίζω ότι πριν από 1-2 χρόνια όλη η κουβέντα ήταν στην Ελλάδα. Ποιο έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη? Δεν νομίζω ότι. Τώρα να μην έχει κανείς την απάντηση στο θέμα. Τα αφήνω όμως αυτά γιατί ανήκουν στο παρελθόν. Θέλω να πω, ούτε θα πω ότι η αξιοπιστία ήταν απολύτως χαμένη τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά το 2009. Μέρος της επανακτήσαμε μετά τις εκλογές, αλλά αυτή, και θα έλεγα περισσότερο την επανακτήσαμε τις θυσίες του ελληνικού λαού και τον πόνο του ελληνικού λαού. Τώρα, γιατί έδειξε στους Ευρωπαίους ο ελληνικός λαός ότι θέλει να πάει μπροστά, θέλει να δώσει λύσεις στην κρίση. Τώρα είναι στις πολιτικές ηγεσίες. Τώρα η ευθύνη στις πολιτικές ηγεσίες. Ότι το αδιέξοδο παρά είναι κοντά. Ακριβώς. Είναι στις πολιτικές ηγεσίες. Είμαστε στο όριο. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή τη γενναιόδορη συμφωνία της 26ης του Οκτώβρη, που μέσα σε αυτήν αντανακλώνται και αναγνωρίζονται από τους Ευρωπαίους εταίρους μας οι θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν θα πω εγώ και οι επιλογές της κυβέρνησης, το αφήνω στην άκρη αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, λοιπόν, στο γενναιόδορο συμφωνώ. Υπάρχει η ένσταση που οι ίδιοι Ευρωπαίοι λένε, οι ίδιοι Ευρωπαίοι ηγέτες βγαίνουν και λένε αυτά που θα περάσει η Ελλάδα μετά το κούρεμα. Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Να κάνουμε μια διευκρίνηση για να μην τροφοδοτούμε πάλι τη σύγχυση. Νέα μέτρα δεν υπάρχουν στην 26 του Οκτώβρη. Νέα μέτρα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, διαγραφή 100 δις του χρέους. Αν παραμείνει αυτό το χρέος, θα περάσουν πολλές δεκαετίες και δεν μπορεί να το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δεύτερον, κάθε χρόνο θα πληρώνουμε 5 δις λιγότερα για τόκους. 5 δις είναι το βάρος, αυτό το επώδυνο βάρος του πολυνομοσχεδίου. Τρίτον, μας δίνουν 110 δις και για τα δάνεια, τα επιπλέον που θα χρειαστούμε, στα 110 που παίρνουμε από το πρώτο μνημόνιο, 30 δις για την ανακυβαλίωση. Κύριε Μακριώτη, να σας ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ναι, εσείς, για το θέμα των δεσμεύσεων, καλό είναι να παίρνουν δεσμεύσεις αφού δεν μας πιστεύουν. Εσείς, ως μέλος της κυβέρνησης, μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο δεν εφαρμόσατε τις δεσμεύσεις σας? Για παράδειγμα, περιμέναμε από την κυβέρνηση αποκρατικοποίησης. Δεν είδαμε καμία αποκρατικοποίηση. Αυτό δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα? Βεβαίως να υπάρχουν γραπτές δεσμεύσεις, αλλά το σημαντικότερο είναι να εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις. Κύριε Μιράν, ολοκλώστε τις απαντήσεις. Εύλογη ερώτηση σας. Λοιπόν, το νέο δάνειο θα είναι με επιτόκιο γύρω στο 4%. Η Ιταλία και η Ισπανία αυτή τη στιγμή δανείζονται με 6,4% και είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και δανείζουν εμάς με 4%. Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας δανείζουν εμάς και έχουν το 1/4 του δικού μας βιωτικού επίπεδου. Συνεπώς, είναι γενναιόδορη αυτή η προσφορά του πακέτου και αναγνώριση των θυσιών του ελληνικού λαού.
Άρα, απαντώ τώρα στο ερώτημα του κ. Αμυρά, γιατί θα ερχόμουν στην συνοχή των λόγων μου στο σημείο αυτό. Το θέμα είναι τώρα η υλοποίηση αυτών των αποφάσεων. Και εκεί πράγματι εμείς το δηλώσαμε, ότι η υλοποίηση αυτών των αποφάσεων είναι δύσκολη υπόθεση. Και δεν μπορούμε μόνοι μας. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Και σε αυτό ακριβώς, και σε αυτή ακριβώς τη λύση, ζητούμε και την συνδρομή και την υποστήριξη όλων των κομμάτων. Την ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού και τη συμμετοχή των πολιτών. Πρέπει με ανοιχτή καρδιά, με πάθος να πάμε όλοι μαζί σε αυτή τη λύση. Όχι βλέποντας μισογεμάτο το ποτήρι. Το τονίζω αυτό. Για να στείλουμε και ένα μήνυμα σταθερότητας στην Ελλάδα, στους Έλληνες πρώτα-πρώτα. Για να μπορέσουν και αυτοί να νιώσουν κάποια αισιοδοξία, μια ελπίδα, να δουν τους πολιτικούς τους ότι επιτέλους βλέπουν την κρίση, το βάθος και συνεργάζονται για το καλό τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει. Είπατε προηγούμενα κάτι για το τέλος της ΔΕΗ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το απαντήσω. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα ακίνητα που είναι παραπάνω τα τετραγωνικά που πήρουν ανταποδοτικά στους Δήμους. Και εκεί φαίνεται οι Δήμοι έβαλαν παραπάνω τετραγωνικά για να παίρνουν παραπάνω ανταποδοτικά. Γιατί είμαι βέβαιος ότι τα περισσότερα ακίνητα έχουν δηλωμένα λιγότερα τετραγωνικά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και αρκετά βέβαια έχουν τα πραγματικά του τετραγωνικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Με 3.000 αυθαίρετα, 1,5 εκατομμύριο μη υπαίθριους. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί όλες αυτές τις δεκαετίες με ευθύνες μεγάλες όλων. Άρα λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσω, να πάμε με γεμάτη καρδιά, με ανοιχτή ματιά, να κοιτάξουμε τον κόσμο κατάματα όλοι μαζί. Και εγώ το έχω πει και το ξαναλέω, ότι και μετά τις εκλογές 19ης Φλεβάρη, αφού διασφαλίσουμε αυτά τα σημαντικά για τη χώρα μας, για να πατήσουμε, δεν πρέπει να τα χάσουμε, να πατήσουμε στα πόδια μας, και μετά πρέπει να πάμε μαζί. Όποιο και να είναι κυβέρνηση. Κύριε Μαγκριώτη, και 200 βουλευτές να έχει η Νέα Δημοκρατία. Μιλάτε για την 19η Φεβρουαρίου, η οποία 19η Φεβρουαρίου μπορεί να μην φτάσει ποτέ. Μπορεί οι Ευρωπαίοι απ' έξω να μας πούν τι αστειεύεστε εσείς εκεί. Αυτό λέω ακριβώς. Να μην μας δώσουν τίποτα, να μην μας το πούνε. Και να μην μας το πούνε, μόνοι μας θα το πούμε πια. Γιατί αν δεν πάρουμε την έκτη δόση και αν δεν ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, αν δεν συνεχιστούν όλα αυτά, αν δεν πάρουμε τα 80 δις το Φλεβάρι, θα πάρουμε 80 δις. Αυτά όλα δεν μπορούμε να τα τεινάξουμε στον αέρα. Πιστεύω λοιπόν η ηγεσία των κομμάτων. Ο Πάνος το λέει, ο κύριος Σαμαράς έχουν δείξει ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουν αυτή του στιγμή. Κύριε Βρούτσι, να πάμε σε εσάς. Γιατί είναι προς το καλό της χώρας. Κύριε Βρούτσι, κατά πόσο η κυβέρνηση αυτή είναι μεταβατική. Την ερώτηση, να κάνω μία εισαγωγική παρατήρηση, κυρία Τσαπανίδου. Πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Μακριώτης, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν πρέπει να εξοραίζουμε τις καταστάσεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και οφείλονται κατά κύριο λόγο, χωρίς να θέλω να ανατρέξω στο παρελθόν, σε δύο ολέθριες πολιτικές της κυβέρνησης. Πρώτον, ήταν η εισαγωγή της χώρας μας στο μνημόνιο, με έναν τρόπο που δεν ελέγχθηκε καθόλου αυτή η Δανειακή Σύμβαση όσο αφορά το περιεχόμενο των μέτρων. Και δεύτερον, που έχει σχέση και με τις υπογραφές που βάλατε πριν. Μα τώρα εσείς συμφωνείτε με ζήτημα... τα μέτρα αυτά. Θα τα υλοποιήσετε, θα υπογράψετε, να υλοποιηθούν, να πάμε παρακάτω. Ακούστε, κυρία Τσαπανίδου, παίρνω θέση. Και σας λέω ότι ήταν ολέθριο σφάλμα αυτή η υπογραφή του Μνημονίου του μήνα Μαΐου του 2010 με τον τρόπο που ήρθε, χωρίς να αξιολογηθούν και να ελεγχθούν τα μέτρα σε σχέση με την ελληνική οικονομία. Και δεύτερον, το άλλο ολέθριο σφάλμα, αυτό περί δημοψηφίσματος, που έκανε την Ελλάδα να χάσει το κύρος της, την αξιοπρέπειά της, και να δείτε αυτά περί υπογραφών. Και να προσθέσω κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό με τις υπογραφές και αυτό το κούνημα του δακτύλου εκ μέρους του κυρίου Λουλέν προσβάλλει το σύνολο του ελληνικού λαού, την αξιοπρέπειά του και το φιλότιμό του. Και εύχομαι ο νέος Πρωθυπουργός, που μετά από λίγο από ό,τι φαίνεται θα έχουμε, στην πρώτη επίσκεψη που θα κάνει στις Βρυξέλλες, να θέσει και τέτοια ζητήματα. Ότι ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοιου είδους υποδείξεις. Να πάρουμε και πάλι πίσω τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Θα έχει τη δυνατότητα να θέσει πέντε πράγματα ο καινούριος Πρωθυπουργός όταν θα βγει και συναντήσει τους Ευρωπαίους. Θα του αφήσετε περιθώρια, δηλαδή, τα δύο μεγάλα κόμματα να κάνει κυρία πράγματα. Τσαπανίδου, έχουμε δείξει ότι δεν παίζουμε με τους θεσμούς. Ήθελε ένας άνθρωπος που απλά θα πηγαινοφέρνει έγγραφα που θα του δίνουν οι δύο πολιτικές. Θα στηριχθεί από τη Νέα Δημοκρατία και ουσία και τύπης. Θα στηριχθεί και θα του δώσουμε και το κύρος και την απαραίτητη δύναμη για να διαπραγματευτεί το συμφέρον της πατρίδας. Δηλαδή, κύριε Βρούτσι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να στελεχώσουν το νέο κυβερνητικό σχήμα. Δηλαδή, βουλευτές ή άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να είναι μέλη της νέας κυβέρνησης. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε, και σε εσάς. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είχε θέσει από την αρχή ένα πλαίσιο προτάσεων διαμέσου του Προέδρου μας, του Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα, στην προσπάθεια να μπούμε και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, δεν θέτουμε ως προαπαιτούμενο πλέον το ζήτημα της μη συμμετοχής πολιτικών
προσώπων. Είναι δηλαδή κατά έναν τρόπο μη αναγκαίος όρος μπροστά στον πιο σημαντικό όρο, στο να ελοποιηθεί αυτή η εξέλιξη του εγχειρήματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό βήμα για να μην καταρρεύσει η χώρα μας και να μην διακυβεύεται η ευρωπαϊκή προοπτική της πατρίδας μας. Θα είναι κυβέρνηση, συγκυβέρνηση ουσιαστικά. Συγκυβέρνηση αυτή. Δεν είναι, κυρία Τσαπανίδου. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει ορισμένο χρόνο και ορισμένο πλαίσιο αναφοράς όσο αφορά το έργο το οποίο στο έχει να κάνει. Στον χρόνο ελαστικότητα δείχνετε πια. Να σας πω, ο χρόνος που έχει προσδιοριστεί για τις 19 Φεβρουαρίου είναι χρόνος που προσδιορίστηκε από τα δύο οικονομικά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Φέρει την υπογραφή του κυρίου Βενιζέλου. Νομίζω ότι είναι η πιο ακράδαντη απόδειξη ότι ο χρόνος που έχει προσδιοριστεί από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών δείχνει ότι επαρκεί. Ήτανε ωστόσο μια πρόταση στην οποία ήσασταν από την αρχή περιχαρακωμένοι. Τώρα το συζητάτε να αφήσετε περισσότερο χρόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Μα σας απαντώ. Το θέμα του χρόνου προσδιορίστηκε προχθές το βράδυ από το οικονομικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της κυβέρνησης. Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης συμμετέχει ο ίδιος υπουργός, ο κ. Βενιζέλος. Φέρει την υπογραφή του το 19 Φεβρουαρίου, που είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει πιο καλά από όλους το χρονοδιάγραμμα ή την εξίσωση του χρόνου, που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Δανειακής Σύμβασης και του PCI. Κύριε Βελόπουλε, σε εσάς. Κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί διαβάζω αγερμανικό τύπο, εκλογές δεν μπορούν να γίνουν 19 Φεβρουαρίου. Άρα ξεκινάμε από λάθος βάση. Ορίζουμε ημερομηνίες οι οποίες για ακόμη μια φορά θα αποδείξουν ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να προβλέψει τα αυτονόητα. Δεύτερον, συζητάμε για ένα πρόσωπο το οποίο ακόμα δεν το βρήκαμε, θα το βρούμε τρεις μέρες και αυτό σημαίνει τη κολυσιεργία και ίσως επιφόρτιση και άλλου του αρνητικού κλίματος απέναντι στη χώρα. Βέβαια, έχω μια ένσταση, γιατί μιλάμε για ένα πρόσωπο, κυρία Τσαπανίδου. Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα φέρει το πρόσωπο τη λύση. Οι πολιτικές φέρουν τις λύσεις. Δηλαδή, και να βρω τον καλύτερο πρωθυπουργό, αν δεν έχει υποστηρίγματα ή σοβαρούς συμβούλους ή ανθρώπους τεχνοκράτες δίπλα του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ή πολιτικούς άνδρες. Άρα, λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ή τη στήριξη ολόκληρη του κοινοβουλίου, κύριε Βελόπουλε. Δεν θα έπρεπε το πρόσωπο αυτό που θα εκπροσωπήσει τη χώρα να στηριχθεί από όλα τα κόμματα που θα του δώσουν και το OK, το πράσινο φως, να μας τραβήξει από το χέρι, να μας βγάλει από το λάκκο μπεταφίδια μέσα στον οποίο βρισκόμαστε. Θα μου επιτρέψετε να πιστέψω και να πιστεύω ότι δεν θέλουν τα δύο μεγάλα κόμματα τη συνεργασία και φαίνεται από την κολυσιεργία. Δηλαδή δεν μπορεί να καθυστερήσει τρεις ολόκληρες μέρες για να ορίσει πρωθυπουργό. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν έχουν πιστεί ότι αυτή η συγκυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει τον τόπο. Το κάνουν αναγκαστικά γιατί εκβιάστηκαν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς το λέμε 18 μήνες τώρα, το λέμε οικειοθελώς και όχι βιαίως να το πράξουμε. Και να σας πω και το καλύτερο απ' όλα. Για μας δεν είναι αυτός σκοπός μια καρέκλα να γίνεις υπουργός ή να γίνεις πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτός σκοπός είναι τα μέτρα που θα πάρεις να μην είναι τα ίδια με τα προηγούμενα. Δηλαδή φορομπηχτικά, υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων, συγκεκριμένα μέτρα που οδηγούν στην ύφεση και στην ανάπτυξη. Κύριε Βελόπουλε, συγγνώμη, σας και σας εκτιμώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γιατί είστε βουλευτής που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ότι δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Και εύλογα δημιουργείται ένα ερώτημα. Γιατί το λαός μέχρι χθες έλεγε όλη αυτή την στοιχομηθεία και σήμερα δείχνει να στρίβει δια του αραβόνου. Συγγνώμη για την έκφραση. Δεν είναι έτσι, αγαπητέ συνάδελφε. Χθες που ρωτήθηκε ο πρόεδρός μας, δεν είχαμε πρωθυπουργό. Αυτονόητο και η δική μας τοποθέτηση να δούμε τον πρωθυπουργό, να μην πάρουμε νέα μέτρα και άλλα δύο-τρία πολύ σημαντικά ζητήματα που θέσαμε στον πρωθυπουργό. Σας το είπε ο κύριος Μαγκριώτης, υπουργός, ότι νέα μέτρα δεν υπάρχουν. Ακούστε με λίγο. Και εσείς εμπιστεύεστε. Όχι τον κύριο Μαγκριώτη, δεν είναι προσωπικό το θέμα, αλλά εμπιστεύεστε μια κυβέρνηση που κάθε τρεις μήνες φέρνει καινούργια μέτρα ότι δεν θα φέρει μέτρα. Εγώ διαβάζω διεθνή τύπο. Αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Ακόμη και με τα προγενέστερα μέτρα δεν βγαίνουν οι στόχοι. Καταλάβετε πάνω, το δεν... Ναι, ήθελα να κάνει παρέμβαση ο Πάνος. Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι μέτρα σίγουρα θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν, έτσι. Μάλιστα όχι για ένα χρόνο, θα υπάρχουν για 10 χρόνια ίσως. Έτσι ακριβώς. Το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή καταρχήν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα προκύψει, να έχει ένα ισχυρό μέτωπο μαζί του, προκειμένου να κάνει τη δουλειά του μέχρι το χρονικό διάστημα το οποίο έχει καθοριστεί. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός των πολιτών, των κομμάτων, όχι το να λένε ότι δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα ή θα υπάρχουν νέα μέτρα, αλλά να πούν στον ελληνικό λαό ότι τα μέτρα τα οποία θα προκύψουν θα πιάσουν τόπο. Γιατί ακριβώς. Μέχρι τώρα έγιναν τρομερές θυσίες από τους Έλληνες πολίτες και βρισκόμαστε στο σημείο το οποίο ξεκινήσαμε. Ο προϋπολογισμός, τα 5 δισεκατομμύρια. Μισό λεπτό. Κύριε Μαγκριώτη, τα 5 δισεκατομμύρια που λέτε ότι θα γλιτώσουν από τους στόχους το 2012,
τους έχουμε χάσει στο δεκάμινο. Ο κ. Βρούτσης παρακολουθεί τον προϋπολογισμό και ξέρει τι γίνεται. 5 δισεκατομμύρια είναι η απόκληση από την υστέρηση των εσόδων. Ό,τι χάσαμε φέτος, ό,τι κερδίσουμε του χρόνου θα το έχουμε χάσει ήδη. Επομένως, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι, κυρία Τσαπανίδου. Αλλά τα μέτρα θα είναι, να πρέπει να πιάσουν τόπο επιτέλους. Σύντομα, κύριε Βελόπουλε, ολοκληρώστε. Ναι, απλά να πω ότι για μας δεν είναι η άρνηση η πρότασή μας. Εμείς θα στηρίξουμε όποια θετική επιλογή προς Θεού, δηλαδή θα στηρίξουμε την όποια κυβέρνηση. Αρκεί να είναι θετική η κατεύθυνση των επιλογών της. Και βέβαια περιποιεί τιμή σε έναν άνδρα, ο οποίος μέχρι πριν μερικούς μήνες καταγγελόταν ότι θέλει καρέκλα και ήταν κυροσκόπος ή καρεκλοκένταυλος, να αρνείται μια τιμητική πρόταση που του έγινε από τον Πρωθυπουργό της χώρας για μια υψηλή θέση και να λέει ότι εγώ θα στηρίξω χωρίς ιδιών όφελος. Μάλιστα. Και... Να πω για τα μέτρα κάτι το οποίο θεωρώ πολύ, παρακαλώ, πάρα πολύ και σημαντικό. Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, στο πλαίσιο των μέτρων που ακούγεται έτσι προς τα έξω, δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία θα προσδιοριστούν ή θα ψηφιστούν από αυτή τη Βουλή, από αυτή την κυβέρνηση που θα προκύψει σήμερα. Τα μέτρα τα οποία συζητάμε με την έννοια των νέων μέτρων που θα απορρέουν από τη Δενειακή Σύμβαση, κυρία Τσαπανίδου, να γίνει κατανοητό, θα συζητηθούν τον Ιούλιο του 2012. Το λέει η ίδια η Τρόικα και εκεί η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, με νοπή τη λαϊκή εντολή, θα μπορέσει να διαπραγματευτεί τα νέα μέτρα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό την παρατήρηση του κυρίου Αμυρά και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου και ο Υπουργός και ο κύριος Βελόπουλος. Τα μέτρα του Μνημονίου για τα οποία έκανα την περιγραφή πριν ήταν μέτρα αναποτελεσματικά. Ο ελληνικός λαός έδειξε μια τραυματική ανοχή και υπομονή. Σήμερα δείχνει την ένστασή του και εγείρεται γιατί τα μέτρα δεν έπιασαν τόπο, οι θυσίες πήγαν χαμένες, τα έσοδα καταραίουν. Εμείς τι λέμε? Στα νέα μέτρα τα οποία θα προκύψουν από αυτή τη νέα Δανειακή Σύμβαση, μιλάω για το 2012 πλέον, να είναι μέτρα διαφορετικά, αναπτυξιακά μέτρα. Να δώσουμε την ελπίδα και την προοπτική στην ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί, να ανταποκριθεί, να δει φως στο τούνελ. Μάλιστα. Ο Έλληνας. Κύριε Μακριώτη, σε εσάς. Να είμαι πολύ σαφής. Στην απόφαση της 26ης του Οκτώβρη, μέσα ενσωματώνεται ο αγώνας, η αγωνία και η θυσία του ελληνικού λαού. Είναι η δικαίωση αυτών των θυσιών. Δεύτερον. Στα μέτρα της 26ης του Οκτώβρη είναι η διαγραφή 100 δις χρέους. Εάν αυτό παραμείνει, δεν μπορεί να το πληρώσει. Θυμίζω, όταν υπεγράφει το μνημόνιο, όλοι έλεγαν ότι αν δεν υπάρξει διαγραφή χρέους, δεν είναι διαχειρίσιμο το χρέος. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Και είχαν δίκιο. Πλώς δεν μπορούσαν να το πει τότε η Ελλάδα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπε εγκαίρως. Τώρα να θυμίσουμε και άλλα, κύριε Μαγκριώτη, να θυμίσουμε και τι έλεγε η κυβέρνηση Πασόκ και για ενδεχόμενη αναδιάρθρωση. Αυτό θα έλεγα τώρα, με προλάβατε. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και κάθε ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε μονομερώς να μιλήσει για το θέμα αυτό. Θα κατέρεε όλη η συμφωνία. Ήρθε όμως η στιγμή και αφού προχωρήσαμε, πήραμε τα μέτρα, έδειξε ο ελληνικός λαός αυτή την υποστήριξη μέσα από τις θυσίες και την αγωνία του και δικαιώθηκε. Και ήρθε η διαγραφή των 100 δις χρέους. Γιατί όλοι το ξέραμε και το βλέπαμε. Στην κατάλληλη στιγμή. Τα 5 δις, το να πω στον κύριο Αμυρά, που κάθε χρόνο θα πληρώνουμε λιγότερα, είναι όπως είπα η τόκη. Των 100 δις που θα διαγραφούν. Και φυσικά με βάση αυτούς γίνεται και ο προϋπολογισμός του 12. Ναι, αλλά ήδη ο φετινός προϋπολογισμός έχει 5 δις βάρη, το οποίο θα πάρει το 12. Όχι, κύριε Αμυρά, δεν έχει 5 δις. Ξέρετε ότι είναι πολύ. Έτσι είναι, παρακαλώ. Είναι πολύ μικρότερη η απόκληση και δεν συγκρίνεται με τον προϋπολογισμό του 8 και ειδικά του 9, που είχε 30 δις απόκληση. Φέτος πάμε για 22, έτσι. Όχι, όχι. 22. Αυτό είναι το προϋπολογισμένο έλλειμμα και το ξέρετε καλά, μην παίζουμε με τους αριθμούς. Ναι, δεν θέλω μην να παίζουμε με αριθμούς, αλλά... Μειώσαμε το πρωτογενές. Δεν θέλω να παίξω τους αριθμούς και στο παρελθόν. Μην με πάτε εκεί. Η αγωνία μας είναι για το αύριο. 24 δις το πρωτογενές έλλειμμα του 9. 24 δις. 12 το μειώσαμε το πρωτογενές έλλειμμα το 10. 0 θα είναι το 12. Αυτή είναι η ουσία και η πραγματικότητα. Με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Φεύγω όμως από αυτό. Θέλω να τονίσω και να πω. Νέα μέτρα δεν υπάρχουν. Για το προϋπολογισμό του 12. Αυτό το προβλέψαμε. Επαρκεί η εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουν ήδη ψηφιστεί στο μεσοπρόθεσμο. Ακριβώς. Έχουν ψηφιστεί όλα. Το βάρος το πήραμε εμείς, το κόστος εμείς. Τώρα πρέπει να υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά, γιατί αλλιώς θα έχουμε αποκλίσεις και τότε θα χρειαστούν νέα μέτρα. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα και έτσι πρέπει να τη λέμε. Συνεπώς, συμφωνήσαμε με την Τρόικα ότι τον Ιούλιο, όπως είπε και ο Βούτσης προηγουμένως, θα ξανασυζητηθεί. Εάν υπάρχει απόκληση στην υλοποίηση,
τότε θα συστηθούν πιθανά νέα μέτρα για να συμπληρωθεί. Αλλιώς δεν χρειάζονται νέα μέτρα. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, διότι συζητάτε για εφαρμογές μέτρων κλπ. Μια κατάσταση δηλαδή που θεωρητικά θα έπρεπε να διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή μια καινούργια κυβέρνηση με ένα νέο πρωθυπουργό. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πληροφορίες που έρχονται και στα κινητά μας τηλέφωνα είναι ότι τη μία συζητάνε Παπαδήμο, την άλλη ξαναπέφτει στο τραπέζι ο Ρουμελιώτης, δεν τα βρίσκουν με τον έναν, δεν τα βρίσκουν με τον άλλον. Πέρασε μια ολόκληρη μέρα χθες, κοντεύει να περάσει και μια δεύτερη μέρα σήμερα. Αυτή η εικόνα που δίνουμε προς τα έξω είναι εικόνα αξιοπιστίας, είναι εικόνα δύο κομμάτων που αποφάσισαν να συνεργαστούν. Εγώ, κυρία Τσαπανίδη, στο ερώτημά σας, γιατί το θεωρώ ως ερώτημα εύλογο, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, πολύ σημαντική όμως, σήμερα θα έχει κατάληξη. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε κάτι, το οποίο θεωρώ πιο σημαντικό. Ο κύριος Μαγκριώτης, ο κύριος Υπουργός, βάζει το θέμα της Δενειακής Σύμβασης. Ναι, Υπουργέ μου, έχει μέσα με αυτή τη μείωση του επιτοκίου, πραγματικά ανακουφίζει το χρέος. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Δεν είναι πανάκι η Δενειακή Σύμβαση. Η Δενειακή Σύμβαση θα αντιμετωπίσει το κομμάτι των τοκοχρεωλησίων. Εάν δεν καταφέρουμε ως ελληνικός λαός. Και του χρέους. Να φέρουμε. Το χρέος. Ναι, των τοκοχρεωλησίων που ακουμπάνε στο χρέος. Εάν δεν καταφέρουμε ως ελληνικός λαός να δημιουργήσουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Τότε η χρεοκοπία είμαστε... είναι πάλι μπροστά μας. Βεβαίως. Η χρεοκοπία με την έννοια ότι θα βρεθούμε από μόνοι μας εκτός. Όμως, εδώ είναι το θέμα που λέγεται πολιτικό σύστημα. Να βάλουμε τα δυνατά μας, να βρούμε αναπτυξιακές δυνάμεις στην οικονομία. Λοιπόν, κύριε, τώρα στο ερώτημα. Πολύ σύντομα, κύριε Μαγκριώτη, πρέπει να τώρα, κύριε Βελίδη. Πολύ σύντομα να απαντήσω. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέει. Γι' αυτό και το 2012 ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεώνασμα. 1,5 δις. Δεν θα υπάρξει. Αυτός είναι ο στόχος. Αν δουλέψουμε. Αν δουλέψουμε όλοι μαζί, θα υπάρξει. Αν δεν δουλέψουμε. Αν πηγαίνουν στις εφορίες, στους διάφορους κρατικούς οργανισμούς και τους λένε μην πληρώνετε, περιμένετε τον άλλο μήνα. Ξέρετε ότι η Νέα τώρα, Δημοκρατία, κύριε Μαγκριώτη, σε αυτό κύριε, στο ερώτημα που θέθηκε και είχα ερωτήσει πάρα πολύ. Κλείνω, θέλω να πω, έχετε δίκιο. Κύριε Μαγκριώτη, συγκροτή αξιόπιστη και γρήγορη. Αλλά μην αδικούμε τους αρχηγούς των κομμάτων, όλων των κομμάτων και ειδικά των δύο μεγάλων στην προσπάθεια που κάνουν. Πιστεύω ότι κύριε Βελόπουλε, σε εσάς. Επειδή είμαι άνθρωπος της αγοράς εγώ, θα πω τον κύριο Μαγκριώτη κάτι πολύ απλό. Νοέμβριο, Δεκέμβριο δεν θα πάρετε ούτε μία, δεν θα πάρουμε ούτε μία δραχμή από εισπράξεις. Πιστέψτε με, ευρώ, εγώ κύριε είμαστε... Μελόπουλε, ευρώ. Δραχμή είναι για, για μένα. Έχω μείνει στη δραχμή. Είμαι του παλαιού καθεστώτος. Θα σας πω όμως το εξής. Όταν δεν εισπράττεις, κύριε Μαγκριώτη, θα πάρεις καινούργια μέτρα. Ο ελληνικός λαός δεν έχει να πληρώσει. Τον έχουμε ουσιαστικά αναγκάσει να λέει δεν πληρώνω. Λοιπόν, κύριε, οι φοροπηγάδες, οι φοροπλέφτες. Στον εισαγγελέα τα 14.000 ονόματα. Τώρα με πυροτεχνία κοντά μα, κύριε Μακριώτη. Με πυροτεχνία κοντά μα, κύριε Βρούτσι, κύριε Βελόπουλε και πάνω. Σα ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο άνεργο και ο φτωχό που αγωνιά και πληρώνει μόνο αυτό. Σα παρακαλώ πολύ, γιατί έχω αρχίσει και καταλαβαίνω ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώ αυτή την αίσθηση κρατάω εγώ που είμαι μέσα. Μα θα είναι λάθο, αρκεί να το συνειδητοποιήσετε εσεί. Εσεί πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Πάμε σε διαφημίσει και ερχόμαστε.